Τι έχει? Φτιάχνει το πρωινό δελτίο, να είναι έτοιμα όλα, να είναι κομπλέ. Α. Γιατί, ξέρεις, ο Διονύσης κάνει τα πάντα. Λοιπόν, δεν τον έχουμε δίπλα. Θα έρθει, θα εμφανιστεί σε λίγο. Περίμενε να βάλει ένα γκολ η Τσέλσι, δεν το βάλε ποτέ. Ρε, τι έγινε με την Μασάκη. Τι έχει. Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα αν θα διακοπεί οριστικά, νομίζω, το μάτς. Το περιμένει. Οριστικά διακόπη. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει. Α, οριστικά διακόπη, γιατί μέχρι να μπούω στο στούντιο ήταν ακόμα ότι υπήρχε μια πιθανότητα. Οριστικά διακόπη, ναι. Ναι. Τώρα, άστο. Λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα και... Το Γάν δήλωσε και τα λοιπά. Ναι. Ο Ρουμάνος λέει ότι αυτό στη δική μου τη μητρική γλώσσα. Ναι. Είναι μαύρος και δεν είναι το νέγρος και πάει, έχει... Βέβαια και το άλλο, να πει, δεν έχω καταλάβει το λόγο για τον οποίο ξέρεις. Να χαρακτηρίσεις κατευθείαν. Τι να σου πω. Ναι. Πάντως είναι πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο πράγμα σε παιχνίδι της Champions League. Δεν νομίζω ότι έχει ξανά. Και γενικά, ρε, εγώ τον ναι. το Μπουλινό θυμάμαι. Α, το να φύγει, ξέρεις, ναι. ομάδα. Εντάξει, στο Champions League σίγουρα δεν έχει αποχωρήσει ομάδα. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Άμα είχαμε 2-3 έτσι πάμε, φεύγουμε. Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλείτε για να σας βγάλω εδώ χάρη στον αέρα. Μηνυματάκια μπορείτε να στείλετε στη σελίδα του σταθμού Αυτεράδη στο Facebook, όπου ο Γίγαντας ο Δεσυλάς θα σας απαντήσει. Μηνυματάκια επίσης και μπορείτε να ακούσετε και την εκπομπή άμα θα μπείτε στη σελίδα του σταθμού του sportfm.gr στην ενότητα live πάνω δεξιά. Ακούτε την εκπομπή και ταυτόχρονα συμμετέχετε σε αυτή μέσω μηνυμάτων. Και φυσικά έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Και έτσι όπως λέει, και ήρθε ο Γίγαντας ο Νιόνιος με το νεράκι του. Τώρα θα κάνει καθαριότητες κι αυτός, οπότε θα περιμένουμε. Και θα πεις φυσικά και Κώστα και εσύ για την ΑΕΚ. Εγώ θα πω για Ολυμπιακό ότι υπάρχει το πολύ μεγάλο μάτς με την Πόρτο. Και λέει, στο μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού και των ανθρώπων της ομάδας είναι μόνο η νίκη και δεν θέλει να κοιτάζει τι θα γίνει στην Αγγλία με το City Marseille και είναι λογικό αυτό. Η Πόρτο λογικά θα παίξει με βασική ενδεκάδα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάει, στοχεύει στη νίκη για να μην έχει το παραμικρό ενδιαφέρον για το άλλο παιχνίδι. Τεράστια νίκη, τεράστια εμφάνιση της ομάδας μπάσκετ μέσα στη Βαρκελόνη. Πραγματικά δηλαδή ήταν καταπληκτικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ. Το μόνο που κατάφερε η Βαρκελόνη ήταν να τον ισοβαρίσει στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πολύ καλή οργάνωση από τον Σλούκα που είναι το δεύτερο μεγάλο μάτς που κάνει μετά το εντός με την Αρμάνι με double-double 15 πόντους και 10 assist. Και γενικά είχε. Όπω 10 assist. Ναι. Είχε γενικά χαρακτηριστικά σε όλο το μάτς. Μπορεί να μην του μπήκανε 2-3 τρίποντα, αλλά καλά έκανε και τα πήρε. Τρομερή εμφάνιση από το Χασάν Μάρτιν, αυτό για το φίλο το μύθο, ο οποίος αποδεικνύει. Τι προκαλεί, ρε, Ιράκ. Ναι. Γιατί αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι είναι λίρα 100. 16, με 16 πόντους και 8 rebound. Αλλά μισό λεπτό όμως και συνεχίζουμε. Πάμε μία στο Γιώργο του Σπανομανόλη που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για όσα συνέβησαν στο Paris Μπασάκ, να μας πει τι νεότερο έχουμε. Έρα, Γιώργο. Λοιπόν, μέσα στα επόμενα λεπτά αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της UEFA. Όπως μεταδίδει η ΕΚΙΠ, υπάρχει οριστική διακοπή στο παιχνίδι της Paris με την Μπασάκ Σιχίρ. Πιθανή ημέρα διεξαγωγής αύριο στις 8 παρα 5. Ναι. Οπότε περιμένουμε και την ανακοίνωση του UEFA. Είναι, αναμένεται να βγει μέσα στα επόμενα λεπτά. Ωραία. Εντάξει. Καλώς βράδυ. Ναι. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη. Η εκεί που το γράφει η 8 παρα 5. Να δούμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Πολύ, πολύ μεγάλο μάτσα από τον Μάρτιν, ο οποίος 16 πόντους, 8 rebound και τα έβαλε με όλους τους ψηλούς στην Μπαρτσελόνα και τα πήγε εξαιρετικά. Εξαιρετικός Παπα-Νικολάου στο ξεκίνημα, όπου και γενικά και στο διάστημα στο οποίο αγωνίστηκε, που ήταν πολύ εύστοχος με 4-4 τρίποντα. Και δύο παίκτες κλειδιά για την νίκη. Μακίσικ, ο οποίος βρήκε και το χέρι του και έξω τα 6-25, γιατί προερχόταν από δύο παιχνίδια στο οποίο δεν είχε βάλει τρίποντο και με καλές άμυνες και με πόντους 16 αν δεν κάνω λάθος. Τρομερές άμυνες στο τέλος ο Χάρισον, ο οποίος προερχόταν από τραυματισμό, ειδικά αυτή που βγάζει στον Ντέιβις, τον έχει ποστάρει σε κρίσιμο σημείο νομίζω 84-89, είναι καταπληκτική. Έβαλε ένα κρίσιμο καλάθι και φάουλ. Γενικά δεν υστέρησε κανείς και ο Βεζέκοφ προσέφερε. Είναι νίκη
Κοίτα, για να πάρει τώρα αυτό το μάτσο, Ηρακλή, δεν πρέπει να, δεν μπορεί να εξιστεί. Ναι, 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 ναι. Έτσι δεν πάει. Όχι, δηλαδή στην αρχή, α πούμε, σκέψω ότι την πρώτη φορά που μπήκε ο Έλλη δεν ήταν, ήταν καλό. Ξέρει, έκανε ένα λάθο και ένα φάουλ. Βγήκε μετά, βοήθησε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου που τον χρησιμοποίησε ξανά ο, ο Μπαρτζόκα. Και δεν γίνεται να είναι άσχημη μια ομάδα και μια εμφάνιση όταν δεν έχει βρεθεί ποτέ πίσω στο σκορ μέσα στη Βαρκελόνη. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή να κάνουμε περισπούδαστες αναλύσεις. Πάντως είναι νίκη και σημαντική για τη βαθμολογία και για την είσοδο στην οκτάδα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες θα μπορέσουν να κάνουν διπλό μέσα στη Βαρκελόνη. Αλλά είναι και κυρίως και νίκη ψυχολογίας. Ειδικά δε αν συνοδευτεί την Πέμπτη και με νίκη του Αστέρα στο Βελιγράδι. Να, καλά, αυτό μην το λες, γιατί ξέρεις, δεν είναι. Είναι καλή ομάδα ο Αστέρας. Κοιτάξτε εγώ τη βαθμολογία. Ναι, είναι και καλή ομάδα και βλέπεις τώρα τι γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά, ας πούμε. Δεν... Είναι φοβερά τα σκαμπανεβάσματα που υπάρχουν. Μόνο η Χίμκι είναι σταθερή ομάδα. Προς τα κάτω. Πατώ. Ναι. Εν τω μεταξύ έχει και τρομερό ρόστερ. Εντάξει, πάντα έτσι είναι Χίμκι. Μωρέ, είναι αφελή ομάδα. Δεν είναι παιδάκι, αλλά δεν μπορεί να έχει Γερέμ, να έχει Μονορό, να έχει Βεντ και να έχει 2-10. Χαβαλές ομάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι και κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, δεν θυμάμαι εγώ ποτέ να έχει συμβεί το πράγμα. Για το τι θα γίνει στο Paris Saint-Germain Μπασάκ. Και εδώ είχαμε δηλώσει Ερντογάν. Δηλαδή, έχει πάρει τρομερές διαστάσεις το όλο θέμα. Είναι και η ομάδα του, ξέρεις. Ναι, ναι. Τη χρηματοδοτεί, αν δεν κάνω λάθος κιόλας. Από μικρός Μπασάκ είχε. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι είναι και εύκολη λύση πάντως για έναν πολιτικό να είναι Μπασάκ Σεχίρ. Ναι, να μην πει ότι είμαι μεγαλατά, είμαι βέβαιο. Όπως Εθνική Τουρκία και Μπασάκ Σεχίρ. Ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Ό,τι άλλο θέλετε, 2-10 τα έχει πει. Να πούμε και για την ΑΕΚ και τα πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχει εξελίξει σοβαρές η ΑΕΚ σήμερα. Πήγε σήμερα ο Μελισανίδη στα Σπάτα. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τέτοια εποχή, τα τρία τελευταία χρόνια τέλος πάντων. Απλά σήμερα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή καταρχάς έκανε μια συνάντηση πρώτα με τον Καρέρα χθες, οι δυο τους, και αυτό είναι ένα δείγμα πάνω σε αυτό που λέμε από την Κυριακή, ότι ο Μελισανίδης θα εξαντλήσει κάθε, πώς να το πω, κάθε πιθανότητα να γυρίσει το πράγμα ο Καρέρα και να μείνει στην ΑΕΚ και να συνεχίσει η προπονητή στην ΑΕΚ. Το συνάντησε χθες μόνο του. Τα είπαν. Εντάξει, του είπε και εννοείται και τα παράπονα. Τότε του ζήτησε εξηγήσεις για την ομάδα. Μιλήσανε αρκετή ώρα για όλα. Και όπως φάνηκε και από αυτό που είπε σήμερα και στα Σπάτα και με τις ενέργειες που έκανε, φαίνεται ότι θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στην ομάδα, δεν είναι θέμα μόνο του Καρέρα. Η διαφορά τώρα με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι σήμερα η μπάλα πήρε τους πάντες, δηλαδή και το ξεκίνησε από την κορφή της πυραμίδας και και τον Ήλια Ήβιτς. Είχανε τέταρτη, ήταν ο πρώτος που μίλησε, πήγε στο γραφείο του, μίλησαν αρκετή ώρα και από ό,τι ξέρω το εξέφρασε και κάποια πράγματα, γιατί ο Ήβιτς ουσιαστικά είναι και ο αρχηγός, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στα Σπάτα. Και όταν υπάρχει έτσι μια τέτοια κρίση στην ομάδα, έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του, σύμφωνα με τον Μελισανίδη. Το Δημητριάδη μίλησε μετά. Και μετά με τους ποδοσφαιριστές και το πρωτότυπο φέτος ήταν ότι μπήκε μόνος του μέσα στα ποδητήρια, μαζί μόνο με τον μεταφραστή, όχι το γνωστό που βλέπουμε στη συνέντευξη του Καρέρα, τον Πάνο, δεν μπήκε ούτε προπονητής μέσα στα ποδητήρια, ό,τι βοηθεί κανείς, μόνο με Μελισανίδη και παίχτες. Τους είπε κάποια πράγματα, εκτός από τα γνωστά, δηλαδή γιατί ότι στηρίζει τον Καρέρα και ότι αυτό θα είναι μέχρι το τέλος χρονιάς, το οποίο όπως είπαμε θα κριθεί, εγώ επιμένω σε αυτό, θα κριθεί από τα αποτελέσματα έτσι και δεν μπορεί να... Όλοι οι προπονητές από αυτό κρίνονται. Αλλά δεδομένο είναι και φάνηκε σήμερα και με αυτά που υπόθηκαν ότι αν φύγει ο Καρέρα δεν θα φύγει μόνος του, τέλος πάντων.
ή μπορεί κάποιοι άλλοι να φύγουν πριν τον Καρέρα. Είναι σε αυτή τη φάση η ΑΕΚ. Τώρα έρχεται το παιχνίδι με τη Λέστερ, ένα παιχνίδι αδιάφορο αλλά πολύ δύσκολο. Είναι από τα παιχνίδια που έλεγες να μην υπήρχε κιόλας. Ακριβώς. Ακριβώς, όπως το είπες. Που μακάρι να μην υπήρχε, αλλά υπάρχει και πρέπει να γίνει. Βέβαια, μερικές φορές έχουμε δει στο παρελθόν σε τέτοια μάτς οι ομάδες έτσι να παίζουν απελευθερωμένα και, και την άλλη, ξέρεις, και με το μαχαίρι στα δόντια για να βγάλουν μια αντίδραση και ξέρεις, να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι χωρίς σημασία, αλλά ξέρεις, πρέπει η ΑΕΚ να κρατήσει ένα επίπεδο. Και μετά είναι η Ριζούπολη και το μεγαλύτερο με τον Ολυμπιακό που αν θέλει η ΑΕΚ τώρα να διορθώσει τις γκέλες που έχει κάνει τέλος πάντων και να ξαναπλησιάσει τον Ολυμπιακό θα πρέπει να το πάρει. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη βέβαια για αυτό το μάτς. Ναι, έχει. Αλλά... Ναι, γιατί σε περίπτωση ΣΥΤΑΣ δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα εκεί για την ΑΕΚ. Ναι, άμα δεν έχει κανείς απόλυση μέχρι τότε θα είναι 6 πόντους, θα πάει 9. Μετά και το μάτς το Καρεσκάκι, δηλαδή είναι τα πράγματα... Δυσκολεύουν. Χλωμιάζουν πολύ, ναι. Ναι. Αυτά λοιπόν σήμερα, έτσι είχε πολύ, πολύ ενδιαφέρον, έχουν βγει κάποια πράγματα, όχι πάρα πολλά. Θα δούμε αν θα βγουν και άλλα στην πορεία, από όσα είπε ο Μελισανίδης πάνω. Αυτά. Μάλιστα. Από μένα. Λοιπόν, Παναθηναϊκό, να πω και εγώ δύο πράγματα. Έχει αρχίσει η προετοιμασία για το μάτς με τον Μπαζιάν, Σάββατο. 7:30 οριστικά στη Λεωφόρο. Δόθηκε και το OK από την ΚΕΔ για το θέμα του ΒΑΡ. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκεί. Το φτιάξανε. Ναι, στο Απόστολο. Ναι, απ' έξω, με ΒΑΝ θα είναι. Mm-hmm. Στο Απόστολο Νικολαίδη λοιπόν το ματς. Είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος σε σχέση με το πώς ήταν στα ματς των Ακαδημιών, γιατί έχουν κάνει κάποιες εργασίες οι άνθρωποι της ομάδας. Κόσμο θα έχει, όχι στο γήπεδο, απ' έξω, ενώ πολυκατοικίες τα λοιπά, δεδομένο θεωρώ εγώ. Και πάει ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι με τον Αγίου. Σήμερα ο Αγίου δεν έκανε προπόνηση, άλλοι κάνανε κάποιοι κάνανε αποφόρτιση, ο Βηγιαφάνιες, ο Μαουρίσιο, ο Κουρμπέλης, ο Μακέντα. Δεν είναι κάτι βέβαια. Και σιγά σιγά να δούμε στην εβδομάδα πώς θα πορευτεί η ομάδα για το μάτς αυτό. Αυτά εν ολίγης, τα υπόλοιπα να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα στο Μίσο, να πω στο Λάμπρο το φίλο του Ολυμπιακού από το Αχρίνιο και στο φίλο που με ρωτάει από τη Χαλκίδα. Η Χαλκίδα ήταν, αν θυμάμαι καλά, ότι και Φορτούνης και Βρουσάη θα παίξουν αύριο. Βασική. Καλησπέρα και στο Τελαπέγια. Απλά δεν θυμάμαι το όνομα. Ρε, και να απαντήσω και σε ένα άλλο φίλο, δεν νομίζω να έκανα αναφορά 5 δευτερόλεπτα στη νίκη τη διπλάρα του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη. Μάλιστα. Τι 5 δευτερόλεπτα, αφού αυτό ξεκίνησε. Ξέρω εγώ, να σου πω. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και στο Γιάννη από τη Χαλκίδα, σε έναν άλλο φίλο τη ΣΑΕΚ. Πάμε. Γεια σου, παιδιά, ακούμε. Έτσι, εγγύηση. Λεφτά σε τράπεζα. Ναι, ναι, λεφτά σε τράπεζα. Λοιπόν, σας χαιρετώ όλους. Γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε, γεια. Τι γίνεται. Καλά. Λοιπόν, ξεκινάω με τον μπάσκετ Ηράκλη, γιατί είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, όντως. Εγώ αυτό που κρατάω στα δικά μου τα μάτια, αν και δεν είμαι τόσο μπασκετικός, είναι ότι με ικανοποίησε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, θα κάνεις καλά παιχνίδια, αλλά ο Ολυμπιακός πολλές φορές ο παρελθόν έχινε την καρδάρα. Ναι. Και τι εννοώ. Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση του Ολυμπιακού στο ότι δεν έχασε την ψυχραιμία του στην αντεπίδεση που έκανε η Μπαρτσελόνα. Όταν ισοφάρισε. Βεβαίως. Που ισοφάρισε δύο φορές. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και δύο φορές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή εγώ αυτό που κρατώ, γιατί να σου πω κάτι, μπορεί και στα επόμενα παιχνίδια που θα κάνει ο Ολυμπιακός να κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Έτσι. Και να χάσει την ψυχραιμία του και να το χάσει. Εμένα με ικανοποίησε πάρα πολύ αυτό. Η ψυχραιμία που έδειξε συνολικά η ομάδα πάνω σε αυτό το τομέα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, συμφωνώ και εγώ. Όπως επίσης ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια σούπερ εμφάνιση και εκεί που έχει ισοφαρίσει γίνεται ένα λάθος και χάνει το μάτς που έχει ισοφαρίσει η Μπαρτσελόνα. Φαντάζεσαι τι πίκρα θα υπήρχε. Και θα υπήρχε και γκρίνια ότι δεν γίνεται να χάνονται διαφορές σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Να τρελαίνες. Και για να σε βοηθήσω να ξέρεις, θα μπορούσαν κάλλιστα να επηρεαστούν και στην απόφαση του διαιτητή που δεν δίνει το φάουλ στους Λούκα. Κοίτα. Που εγώ δεν πολύ μιλάω γιατί, αλλά η φάση του Σλούκα. Ναι, αλλά η φάση όμως μπορεί να τους επηρεάσει. Είναι δύο φάσεις. Δύο φάσεις είναι. Οι οποίες είναι κραυγαλές για μένα. Η μία είναι αυτή του Σλούκα
που ενώ του χτυπάει το χέρι που παίχτη στην Μπαρτσελώνα, το σφυρίζει επιθετικό και δίνει και βολές στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή, πώς γίνεται στο επιθετικό να δίνει τις βολές? Πρέπει να έχει γίνει κατοχή για να πάνε να εκτελέσουν βολές. Ναι, και να έχουν συμπληρώσει και να έχει γίνει κατοχή, να έχουν πάρει την κατοχή. Και το αντιαθλητικό του Μακίσικ δεν υπάρχει ποτέ. Και που το έδωσε ριπλή. Αυτές τις δύο φάσεις. Σου λέω εγώ δεν ωραία, λοιπόν. Όχι, ήταν πολύ μεγάλη εμφάνιση και το έψαχνε αυτό το πράγμα η ομάδα. Και ο Μπαρτζόκας που έλεγε ότι θα αρχίσουμε να αποδίδουμε όταν θα είμαστε κομπλέ σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Είναι μια εμφάνιση που αφήνει πάρα πολλές υποσχέσεις. Γι' αυτό θέλω. Και γι' αυτό λέω και πολύ σημαντικό το μάτσο Βελιγράδι Άρη. Είναι σημαντικό. Και να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε διακόψε. Όχι, ολοκλήρωσε. Γιατί σε διακόψε, συγγνώμη. Όχι. Γι' αυτό για την ομάδα είναι πολύ καλό να πάρει και διπλό στο Βελιγράδι. Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ένα απλό διπλό. Γιατί με αυτό το διπλό μπορείς να ρεφάρεις είναι 2-3 παιχνίδια, μπορώ να σου πω επιπλέον. Δηλαδή, εγώ πόσες ομάδες θα περάσουν από εκεί. Δηλαδή με ανταγωνίστριες ομάδες Ολυμπιακός που για την οχτάδα ή για καλύτερο πλασάρισμα θέσεις, εγώ πιστεύω, δηλαδή εσύ πόσες ομάδες βλέπεις να περνάνε από εκεί. Δεν είναι εύκολο να περάσει τη Βαρκελόνη. Αυτό ακριβώς, δηλαδή έχει διπλό αντίκτυπο αυτό, κατάλαβες. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, είναι ότι ρεφάρεις δηλαδή ήττα που έχεις κάνει με παιχνίδι που δεν περίμενες ότι θα κερδίσεις έξω. Γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν ποντάρισες ότι θα το πάρεις εκτός έδρας. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό όπως το λες. Καταλαβες. Έλεγες εντάξει ρε παιδί μου, θα πάω εκεί, είναι φαβορή, είναι μακράν αυτή η ομάδα. Και όμως και κατάφερα να πάω. Εγώ πιστεύω ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο αυτό. Λοιπόν, για να μην σας κρατάω τη γραμμή, ένα τελευταίο για αύριο. Ηρακλή. Διάβασα ότι εν τέλει ξεκινάει το Φουρσάι. Ναι, δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Και πάει πάλι στο κλασικό 4-3-3. Πόσο περιμένεις το παιχνίδι αύριο, συντηρητικό? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί πάμε και για μισό γκολ. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε ότι δεν μπορεί να πάει ένα μάτι συντηρητικό και γίνεται μια φάση στο 3 και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα πει, κοίταξε τώρα, εσύ καταλαβαίνεις πως το λέω, μας Ολυμπιακοί έχουμε άλλη αντίληψη. Θα πρεσάρει, εγώ θεωρώ. Πιστεύεις ότι θα το πρεσάρει από το πρώτο? Ναι. Ή θα το πάει πολύ συντηρητικό και να του γίνει φάση? Δεν νομίζω να το πάει στο λαό. Δηλαδή θα προσπαθήσει να προηγηθεί νωρίς ο Ολυμπιακός. Έτσι εκτιμώ εγώ. Εγώ στο λέω μήπως επειδή θα παίξει ρόλο και το δεύτερο μήχρονο για να προσπαθήσει, ξέρεις, για να έχει δυνάμεις για το δεύτερο. Πάμε, αυτό το Μαρτίνς το ξέρει, δεν μπορώ να το ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Παιδιά, καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε. Και εσύ Κώστα, θα σας ακούσω τώρα που θα τα λέτε. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά, καλή συνέχεια. Ηρακλή, μαγκιά αυτό με τον Βρουσάη πάντως. Κοίτα, ο Μαρτίνς. Τα λέμε αυτά. Δηλαδή μόλις πήρε την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε, την άρπαξε. Και ανταποκρίθηκε. Τέλος. Θα πάρει τις ευκαιρίες του. Στο χέρι του είναι να μείνει βασικός. Και πάλι. Ναι. Δεν ο Βρουσάη, λέει ο Μαρτίνς, δεν καταλαβαίνει από ηλικίες, ονόματα και οτιδήποτε. Παίζεις. Αυτά είναι τα σωστά μηνύματα που περνάει ο προπονητής. Δηλαδή. Περνάει το μήνυμα και σε όλους, ρε παιδί μου, γιατί είναι και άλλοι σαν κοιτάξτε. Βέβαια. Οποιοςδήποτε. Μπορεί να μην είναι νεαροί, μπορεί να είναι πιο έμπειροι, ξέρεις. Ή ακόμη και παίχτες που έχουν έρθει με μεταγραφή και ακόμη δεν έχουν παίξει. Ναι. Ο Πέπε για παράδειγμα. Ακριβώς, ναι, αυτό δεν είχα στο μυαλό μου. Περνάει αυτό το μήνυμα. Ότι δηλαδή μόλις παίξεις, μένεις μέσα μέχρι να δείξεις ότι πρέπει να ξαναβγείς, ξέρεις. Ναι, ή να πάρεις ανάσες ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Όχι, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό για τους παίχτες. Δηλαδή τους δίνει. Είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι δίκαιο. Όλα τα χρόνια έτσι έχει. Γύρω στους 6-7 περίπου που στηρίζεται, που πάντα παίζουνε ρε παιδί μου. Εντάξει, το έχει κάνει, το έκανε ας πούμε με τον Τσιμίκα που προσπέρασε τον Κούτρι. Τέλος, έμεινε ο Τσιμίκας στην δεκάδα. Πέρυσι ας πούμε στο δεύτερο μισό που ανέβηκε ο Μπα, την πήρε τη θέση του Σισε. Ναι, ο Μπα είχε ξεκινήσει τέταρτος νομίζω. Ναι, τη θέση του Σισε την πήρε. Με το που έπαιξε και έκανε αυτά έμεινε ο Μπα. Δεν προκαλεί έκπληξη, ξέρεις, για μένα. Αν θυμάσαι και στις άλλες εκπομπές που κάναμε, που είχαμε κάνει όταν είχε πρωτοπαίξει ο Βρουσάη, που είχα πει ότι άμα πάρει, αφού πήρε την ευκαιρία θα τον ξαναβάλει ο Μαρτίνς. Ναι, το βλέπεις. Ναι. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε το διάλειμμα. Πάμε, αυτό το. Πάμε. Τα ρίχτω. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Τι κάνουμε? Καλά. Πέρα εκεί, πώς. Νωρίς να το ρίξεις εσύ. Ναι, παιδί εγώ. Για να κίνηση. Λίγο πήρα.
Να είστε καλή, εντάξει, και καλό είναι να βάλουμε το Σάινε, αλλά ας πούμε ο Μασούρας, θέλει να βάλουμε τον Παντούα. Εντάξει, μπορεί να το θέλει και η αλλαγή το Μασούρα. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Μασούρας είναι ένας παίχτης που έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στον Ολυμπιακό. Δεν είναι παίχτης που ξέρεις δεν έχει αγωνιστεί, δεν τον υπολογίζει. Ναι, όχι, αλλά βέβαια, εγώ ότι είσαι ένα καλό φεγγιάρι τέλος πάντων γενικότερα. Ναι. Αυτό προκύπτει. Τι να σου πω. Τέλος πάντων, όμως ένα παίχτης θα δει πράγμα θα είναι εξελίξει πάνω κάτω. Δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Εντάξει, έχει περισσότερη εμπειρία. Έχει πει από τον ενθουσιασμό ο Βρουσάη. Πιο καλός λίγο με την μπάλα κάτω από τον Μασούρα. Ο Μασούρας ξέρει σκοράρει πιο εύκολα. Και έχει βάλει και σημαντικά γκολ. Να ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Αυτοί οι 30 εργόσκουλοι που πήγαν σήμερα, τι μήνυμα είχαν στείλει ο Κώστα? Κώστα. Τον έχουμε τον Κώστα. Εδώ είμαι εγώ, ναι. Τι να σου απαντήσει τώρα, τι. Ναι. Αυτοί έξι, σήμερα. Τι μήνυμα είχαν στείλει. Ναι, καταρχάς γιατί τους λες αργόσχολες, πού ξέρεις ότι είναι αργόσχολες. Γιατί για να φύγει τώρα κάποιος που να κάνει και αργόσχολες τι είναι. Γιατί λέγει λίγες φορές έχουν πάει, δηλαδή στον Ολυμπιακό δεν έχουν πάει, στη Δυναμό Κιέβου. Μα αφήσαν δεν αργόσχολες, δεν είπε κανείς που έκανε σοβαρός. Ε? Να πάει τώρα για πατρικής, πέτρες για δεν πούσουν μπάλα. Δεν είναι αργόσχολες, δεν είχε πάει μπάλα. Συμβαίνουν αυτά. Τέλος, τι μήνυμα είχαν στείλει αυτοί. Δεν ξέρω δηλαδή, είχαν πάρει το τηλέφωνο και ράδα τους. Ό,τι τους έργα θέλω φτιάνει. Είναι από αυτές τις βραδιές η Ηρακλή που λέμε, ξέρω εγώ, έχει κλάμα στη Βαρκελόνη. Και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Εντάξει, τώρα στην μπάλα η Μπαρτσελόνα δεν δείχνει καθόλου καλό πρόσωπο. Και στο πρωτάθλημα δηλαδή. Όχι, είναι... Όχι, είναι στο πρωτάθλημα, πάει γενικότερα, δεν δείχνει τίποτα. Ναι. Πες ότι στο Champions League είναι πιο δύσκολο, παίζει με τη Γιουβέντους. Εντάξει, okay. Μεγάλη ομάδα και η Γιουβέντους. Δεν πάρω στην κάνει, αλλά. Δεν δείχνει κάτι η Μπαρτσελόνα. Για τα δεδομένα της, μην μας πάρουν τα μικρόφωνα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι και. Πλέον δεν είναι και παίχτες. Εντάξει, δηλαδή, περνάει μια καμπή. Κάποια στιγμή θα σημαίνει στις ομάδες. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Αν κάνει ένα κύκλο, λογικό είναι. Έγινε, νομίζω εγώ, την επηρέασε και όλο αυτό που έγινε με τον Μέση. Και τον Μέση έχει επηρεάσει σίγουρα. Όλο αυτό που έγινε το καλοκαίρι, φεύγω, θα πάω στα δικαστήρια, ναι, τελικά δεν θα πάω στα δικαστήρια. Αλλά κάποτε, ας πούμε, θες, όλο αυτό τον οργανισμό της Μπαρτσελόνα, για τη Μέση, ναι, το κλώνησε. Έχει 11 της Μπαρτσελόνα και είχε 11 σούπερ παίκτες. Αυτό σου λέω, περνάει καμπή, είναι ο κάθε τι έχει ακμή και παρακμή. Τώρα, ποιοι νομίζουν. Είναι, δεν θα το έλεγα παρακμή η Μπαρτσελόνα, είναι σε μια κατάσταση όμως... Όχι στα καλύτερα της. Ναι, ναι, όχι στα καλύτερα της. Εντάξει, μπορεί να πηγαίνει και μια ομάδα. Λογικό είναι, παιδιά. Τρένο 15 χρόνια. Λογικό, απολύτως. Καλά, 15 μπορεί να πάει η Μπαρσελόνα είναι, αλλά μπορεί να έχει και μια πενταετία, τριετία. 15 χρόνια. Που να μην πηγαίνει. Αλλά δεν μπορεί και να έχει τα σάνσα σε ένα σημείο, ας πούμε, που να μην έχει καν παίχτες. Γιατί αν βγάλει το Μέση, άντε και τον Κυριασμάν, τι είναι η πολύ παίχτη που έχει Μπαρσελόνα, που σαν παιδί, παιδί μου, είναι ξέρω εγώ μέσα καλύτερο 10 σε θέση του Σοντούρου. Δεν έχει το υλικό που είχε. Δεν έχει το υλικό που είχε. Και εγώ επιμένω, δηλαδή, εγώ τη βλέπω ότι είναι πολύ. Έχει χάσει, ρε παιδί μου, την ταυτότητά της, το εκτόπισμα εντός αγωγικών που είχε. Τα έχει χάσει αυτά η Μπαρσελόνα. Είναι, εντάξει, συμβαίνουν. Εντάξει, λες ότι δεν έχει. Ρε παιδί μου. Σε σχέση με αυτό που ήταν, εννοώ. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι ότι δεν λέμε και δεν έχει. Καλά, δεν σου είπα ότι είναι οι Αλαβές. Προφανώς. Το ρωτάω σου είναι και λίγο υπερβολικός. Αλλά πώς ότι είπε, έχει ένα δίκιο ότι δεν είναι η Μπαρσελόνα που ήταν. Τι είναι αυτό που παίζει, δηλαδή τις ξέρεις. Καλά το άγγιζε. Τις ξέρεις, ενώ το παιδί μου ότι είναι. Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι παίξανε σήμερα γιατί δεν το χαζάμε από τα γκολ, λέγαμε. Εντάξει, δεν είναι παίκτης ο Κουτίνιο, ρε φίλε. Όχι. Δεν είναι. Εντάξει. Ένας μέτριος παίκτης που είναι εδώ και από εκεί. Και ο Ντεμπελέ είναι καλός παίκτης. Άσε τότε ότι. Δεν το έχει δείξει το παιδί. Και προσπαθούν, να βγάλουν, ξέρεις, και τους πιτσιρικάδες, το Φάτι. Έτσι είναι αυτά. United δεν είστε πάντα. Έμεινε εκτός United. United 5 λεπτά και αν έχει ακόμα θα σοφάριζε. Ναι, μπορεί. Αλλά το και θα ήταν ότι... η τρίτη στη σειρά ανατροπή. Αν είχε 5 λεπτά. Να κοιτάξεις γιατί πήγε σε ένα μάτς όπου έκαιγε για αυτήν.
Έφαγε 3 γκολ. Παραλίγο, μάλιστα, αν μετρούσε τον γκολ, να ήταν 3-0 στο 30, οπότε μπήκε το τρίτο γκολ της Λειψίας που ακυρώθηκε. Αυτό δείχνει ότι. Καλά, είναι 3-0 στο 60. Πάλι θέμα. Στο 30-60. Πες και για τον μπάσκετ τώρα, αρχηγέ μου, γιατί να πρέπει να προχωρήσουμε. Το μπάσκετ το έχω δει όλο το μάτσο Αγγλί, χωρίς να βλέπω το σκορ. Επέλεγα το κινητό. Και επειδή πήγαινε καλά το μάτσο, ξέρετε, δηλαδή με το κινητό βάλει κάτι διαφημίσει, κάτι αυτά από διάφορα site, και πρέπει να πατάς, αλλά μέσα το βγάλει. Και ήταν τους κόντρες όλο καλυμμένο κάτω μια διαπαστή. Και επειδή είναι καλά το μάτσο, δεν το πείραξα. Δηλαδή δεν έχω δει τις εκκοιμάς του μάτσο. Απλά στα τέλος, στο τέλος των δεκαλέτων που έβγαζε πάνω στην οθόνη το Ευρωλίγα το σκορ και έβλεπε πώς είναι το σκορ. Ήταν πολύ καλή ομάδα σήμερα. Γεμάτη εμφάνιση. Ναι, δεν παίξαμε μπάσκετ σήμερα. Έπαιξε μπάσκετ. Το πρόβλημα της ομάδας ήταν καθαρά θετικό, δεν ήταν θέμα άμυνας. Δηλαδή ήταν και θυμός που έχασε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και θυμός που έχασε. Έφαγες ο Πότς, εντάξει, και πώς θα φάσαμε σε κάτι. Ξεκίνησε, ήταν πάντα παίζει ρόλο η ευστοχία στα τρίποντα και ειδικά στο ξεκίνημα που μπήκε ο Ολυμπιακός και είχε 5 στα 5. Μεγάλη υπόθεση. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Μεγάλη, είναι μεγάλη υπόθεση. Εάν εσύ βάλεις, ναι, δεν θα φας και τόσους. Εννοείται. Αλλά σου λέω από την άλλη, είχε, πήρε πόντους και στον ευθυδιασμό, πήρε πόντους και μέσα στο καλάθι, πήρε πόντους και μαζί, πήρε και με pick and roll και με ενέργειες ωραίες. Το μοναδικό πλέον που θέλει η ομάδα είναι έναν άλλο ψηλό στη θέση του Έλλης. Δυστυχώς δεν κάνει το παιδί αυτό για αυτό το επίπεδο. Είναι λίγος. Έγινε Τάσο. Έγινε Τάσο, πρέπει να προχωρήσουμε. Πάμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα στον Κασάμπιαν. Χαίρετε. Έλα Μάκη. Λογικό δεν ήταν ότι θα έβγαινε. Ναι, ήμουν αβέβαιος. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Έχεις ακούσει που λέει η σκύλα από τη χαρά της έκανε τα κουτάβια στραβά? Όχι. Ναι, πάρει μία. Δεν το έχω ακούσει. Γιατί κάποτε, καλησπέριζω και τους τρεις, γιατί κάποτε τα σκυλιά γεννόντουσαν τυφλά. Με την πρόοδο σιγά σιγά με τις αλλαγές βγαίνουν με ανοιχτά τα μάτια. Λοιπόν, Ηρακλή, μεγάλη νίκη. Εγώ θέλω από τον Σλούκα, ξέρεις ότι είναι αδυναμία μου, έτσι, να παίρνει προσπάθειες. Όπως πήρε σήμερα, δεν του βγήκαν όλες. Ναι, γιατί δεν είναι... γίνεται. Και ξέρεις, υπάρχουν κάτι φάσεις. Δηλαδή δεν του πήγανε τρία σουτ που έκανε τριών πόντων σε κρίσιμο σημείο. Ναι. Αλλά καλά έκανε και τις πήρε τις προσπάθειες, γιατί αυτός είναι ο ηγέτης. Συμφωνώ εγώ. Δεν κρίνιαξα, ας πούμε, που το έχασε. Είπα, βάλε μία μόνο. Ξέρεις, την ώρα της μετάδοσης που τα βλέπεις διαφορετικά. Ναι. Σταματάνε δύο φάσεις, τη μία για φάουλ δικό μας και την άλλη για βήματα. Και είχε πάρει ήδη το σουτ και μπαίνανε τρίποντα, ρε φίλε. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ θέλω, δηλαδή, βλέπω να ξεθαρέψει σιγά σιγά και να μην μοιράζει μόνο πάσες. Και να κάνει και τα μπασίματα, να κάνει και τα τρίποντα και θα δεις έναν άλλον Σλούκα. Με ζήτα. Ψαλμός, αλληλούια. Με ζήτα, το έχουμε ξαναπεί. Πάμε παρακάτω τώρα. Και άλλοι ήταν καλοί. Θα πεις και για Παπα-Νικολάου. Αν ήταν άλλοι καλοί, δεν θα πηγαίναμε στους 96 πόντους για να κερδίσουμε. Πες, ρίξε για ένα Παπα-Νικολάου, αμαρτία από το Θεό είναι. Ρέση, ναι. Στο πρώτο λεπτό πόσο ήταν, παίρνει την μπάλα και μπερδεύεται μόνος του. Δεν τρώγεσαι, ρε Μακή. Ούτε μπαλάτι, ούτε με σαλάτα δεν τρώγεσαι. Μα είναι δυνατό. Μόνος του ήταν. Μα ο Χριστός και Παναγία 4 στα 4 είχε. Τι χαίρο πολύ. Εγώ σου λέω για τη φάση της και έμα τώρα. Θα πάω μετά σε αυτά που θέλεις. Για πάμε και σε αυτά. Έβαλε 4 στα 4, δεν είναι 3 στα 3. 4 στα 4 νομίζω. Ας το πω για να δεν είναι. Για θες μόνο, νομίζω ότι είναι 3 στα 3. Εντάξει, μικρό το... 4 στα 4, έβαλε και μετά. Εσείς βάζετε και παραπάνω, έτσι, για να... Να το μορφύνουμε. Ναι. Μα μου κάνει εντύπωση, ρε, σε μια εφημερίδα που πρόσκειται, ας πούμε, στο δικό μας το χώρο, τον Ολυμπιακό, τον κατακόκκινο, που στην τελευταία σελίδα που συνήθως έχει σχέση με τον μπάσκετ αυτή η σελίδα, προτιμούρινε πάντα, ρε Σιρακλή. Τι μπορείς να μου πεις το λόγο. Πού να ξέρω, ρε. 3 στα 3 έχει ζήκιο. Ο Ολυμπιακός έχει 12, 14. 3 στα 3. Δεν ξέρω τώρα ούτε γιατί. Μα εσείς βάζετε και παραπάνω είναι, για να λέτε ότι έσκησε. Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά όμως ο Κούριτς του τα έβαζε στη μούρη. Ναι, δεν αντέχεσαι. Δηλαδή έβαζε μπροστά, τα έτρωγε πίσω. Έπαιξε 22 λεπτά, είχε 11 πόντους με 4 στα 5 σουτ, 3 ασίστ. Ένα λάθος και ένα ρημπτάξι. Και ο Λουκάκος έπαιξε. Και έκανε και τάπα. 33. 33 χωρίς κανένα λάθος, άκουσα, Ηρακλή.
Κανένα, αν ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Πρόκειται περί. Τρομερή. Τι να πω. Ναι, τρομερή υπόθεση. Καλά, ο Καλαθάκος πού ήτανε. Που μου λένε Καλάθης και όχι Λούκας. Πού είναι που θέλουν κάποιοι δικοί μας τον Καλάθη, λέει. Τον Καλάθη. Πάρτε τον. Πρώτα απ' όλα, κοίτα, για να τα μην το σοπεδώνουμε, δεν είναι κακός παίκτης ο Καλάθης. Ελάχο σα παρήγε. Και θα σου πω και κάτι ότι. Ο Καλάθης μια συγκεκριμένη αδυναμία έχει. Το σούτ από μακριά. Πάντως στο τέλος, αυτός πήρε πάλι τις προσπάθειες. Έβαλε τις δύο, τις τέσσερις πόντες. Ναι, σου λέω όμως. Και η άμυνα ήταν, δεν μπορούσε να. Και εγώ το έλεγα και στα παιχνίδια πέρυσι που γκρίζανε οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι τουλάχιστον ο Καλάθης έβγαινε να πάρει το σούτ να το κάνει το τελευταίο. Δεν μου λες, τι ακούγε το Μήτρογλου. Τον Κώστα εγώ άκουσα να μεσημεί. Να θέλω να ρωτήσω πάλι. Να ρωτήσεις, Μάκη μου. Να ρωτήσω. Ναι. Ωραίους φίλους έχουμε, ρε εσύ. Έτσι. Να σε χαιρόμαστε, μην σε χάσουμε. Μας κάνεις και ποδαρικό την πρωτοχρονιά. Θα σου κάνω. Πώς να έρθω. Έχεις ελεύθερο ωράριο, εσύ είσαι δημοσιογράφος. Α, μπορώ να έρθω. Ναι, μπορώ να έρθω. Τα δέσποτα. Και να σου χτυπήσω. Ο Δουβίκας δεν μας κάνει. Ρωτάω και τους άλλους τους δύο τους φίλους, τους συμπαραγωγούς εκεί. Α, σου πούνε τα παιδιά. Ε? Ανάλογα λέω, γιατί και στην Τρίπολη έτσι ξεκίνησε και μετά δεν έπαιζε ούτε στην Τρίπολη. Και ο Φορτούνης δεν έπαιζε στην Τρίπολη. Καταρχάς ο Φορτούνης έπαιζε στην Τρίπολη. Δεν έπαιζε. Έπαιζε. Ελάχιστα. Έπαιζε και πήρε και μεταγραφή. Πήρε μεταγραφή. Πώς πήρε μεταγραφή, χωρίς να παίζει. Τι σημασία έχει. Και ο Ποκουσεύσκι πήρε μεταγραφή στο NBA χωρίς άλλο να παίζει. Άλλο το μπάσκετ και τέτοιο. Και ποιον άλλο, πώς τον λένε του Παναθηναϊκού, ο Βαγιανίδης ένα παιχνίδι έπαιξε και πήρε μεταγραφή. Αυτό ναι, δεν λέει. Έπαιζε ο Φορτούνης πάντως. Με τη διαφορά ότι ο Φορτούνης έπαιζε πάντως. Ναι. Στην Τρίπολη. Εντάξει, μπορεί και εμείς να κάνουμε και κανένα λάθος. Έπαιζε. Άνθρωποι μας, τόσες κουβέντες λέμε, δεν θα ξεχάσουμε και εμείς κάτι. Αλλά δεν έκανε όμως κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, στην Τρίπολη. Δεν είχε... Ο Φορτούνης. Ναι. Εντάξει, έκανε πράγματα. Από την Τρίπολη το μάθαμε. Στην Τρίπολη λίγα πράγματα, για δέστε, στατιστικά. Καλά, μπορούσε να και βάλει 15 γκολ. Όπως επίσης και στην Καϊζερλάουτερ που είχε πάει έξω, δεν έκανε τίποτα. Νομίζω Καϊζερλάουτερ δεν ήταν. Νομίζω και εγώ, ναι. Τίποτα δεν έκανε εκεί. Δεν ξέρω, τώρα δεν θυμάμαι. Τώρα Φορτούνης είναι στον Ολυμπιακό και απλώς λέω, επειδή το παιδί αυτό στο Βόλο τουλάχιστον που παίζει βασικός, δείχνει καλά πράγματα μέχρι τώρα. Όπως έδειξε και ο δικός σας εσύ, Ιωνίσιος Ζαγαρίτης. Ναι. Και μακάρι να τον πάρουν κάτω στον Πειραιά. Μικρό Πειραιά να τον πάρουν. Είναι κοντινό δρομολόγιο είναι. Ποιο το Ζαγαρίτη. Ναι, γιατί αφού το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιο. Κάτσε, μπορεί να ανανεώσει. Που το ξέρεις. Αριστερό μπακ δεν έχουμε. Το γλυκοκοιτάνε, το γλυκοκοιτάνε. Εγώ το είπα και το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, λογικό από τη στιγμή που λύγει το συμβόλαιο, ξέρει να μην του είναι αδιάφορο. Σου λέει ένα παίκτη νέο, κάτσε να το δούμε. Έλληνα. Δεν θα μπορούσε κανεί έκπληξη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα. Εντάξει. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα είναι να ανανεώσουν Ζαγαρίτη. Κάτω πρέπει μέσα στο μήνα. Επειδή μου αρέσει αυτός ο παίχτης, όπως μου αρέσει και ο άλλος Αλεξανδρόπουλος. Αυτή τη δουλειά θα έχουμε, Μάκη, όποιον βλέπετε τώρα τον Παναθηναϊκό πιστηρικά πηγαίνει να τον αρπάσετε. Όχι, γιατί έχω πει. Με τον Βαγιανίδη τα ίδια πήγατε να κάνετε. Με τον Αθανασιακόπουλο τα ίδια πήγατε να κάνετε. Αφήστε και κανένα. Δεν είπα ποτέ. Αφού Βαγιανίδη. Α, δεν πήγε για τον Παραολυμπιακός. Αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρω. Πήγε. Όχι ότι είναι κακό, το λέω, τον πειράζω τώρα. Αν δεν ξέρει ελεύθερη οτιδήποτε, δεν είσαι και ο μόνο. Δεν έχω πειράγματα, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μόλι θα γίνουν κουβέντε τώρα με τον Ζαγαρίτη. Πιστεύω. Αυτό έχει εντυπωσιάσει. Καλά, αυτός του χαμηλά πάω, η μπάλα, Μάκη, χαμηλά η μπάλα. Έχει μέλλον ακόμη. Φαίνεται εσύ, όπως φαίνεται. Φαίνεται, αλλά να σου πω κάτι. Θυμάσαι, να, ο Κώστας που είδε και το μάθος και από κοντά, το θυμάστε το λάθος του Ζαγαρίτη σε μια ευκαιρία της ΑΕΚ στο πρώτο μήχρονο. Το θυμάστε, το που έκανε γκέλα. Αν εκεί γινόταν γκολ της ΑΕΚ, τώρα θα λέγαμε άλλα για το μάτς. Κατάλαβες το, είναι και στιγμές. Ναι, τι περιμένεις. Αυτά θα έρθουν. Αλλά ένα παιδί πράγματι με πολύ καλή σχέση, 19. Θέλει χρόνο ακόμα πάντως. Εννοείται. Αλλά για μένα ο Αλεξανδρόπουλος είναι πιο έτοιμος. Και για μένα, αυτό πήγα να πω τώρα. Με σχέση με τον Ζαγαρίτη. Θέλει ακόμα χρόνο. Ότι έχει τα στοιχεία αυτά. Ο Αλεξανδρόπουλος νομίζω είναι παίξει δεκάδα πλέον. Ναι, ο Αλεξανδρόπουλος με την μπάλα χορεύει. Δεν του την παίρνει την μπάλα εύκολα. Ο Αλεξανδρόπουλος. Ναι, τον είδα κάποιες φορές με την μπάλα στα πόδια. Και λέω ρε, εσύ την μπάλα. Ο Αθανασιακόπουλος, Διονύση, δεν υπολογίζεται έτσι. Ακόμα δεν είναι όπως. Δηλαδή υπάρχουν άλλα τρία παιδιά, ο Αθανασιακόπουλος. Ο Σερπέζης που στην αρχή έπαιξε λίγο και ο Τζαβίδας. Δεν εγώ είναι δεν στην πρώτη γραμμή, να το πω έτσι όπως είναι ο Αλεξανδρόπουλος και ο, ναι. ο Ζαγαρίτης. Πάντως και ο Θανασιακόπουλος είναι καλός παίχτης. Δεν ναι, το ξέρω αυτό. Ο Θανασιακόπουλος είναι δεκάρι. Κοίταξε το να δεις τι γίνεται σε αυτό που είπε ο Κώστας. Και είναι ωραία κουβέντα αυτή.
είναι και τι θέση, δηλαδή είναι και η θέση καμιά φορά. Οπωσδήποτε, ναι. Δεκάρι, δηλαδή τώρα δεκάρι, είναι ο Βηγιαφάνιες εκεί. Δύσκολο τώρα να πεις, και όπως είναι ο Βηγιαφάνιες που φαίνεται ότι έχει πάρει τα πάνω του, θα παίξει ο Αθανασιακόπουλος. Κάποιος να τον δούμε γι' αυτόν. Ενώ ο Αλεξανδρόπουλος, παίζει αμυντικό χαφ, σε μια θέση που ο Αθηναϊκός έδειχνε ότι είχε ανάγκη, άρπαξε την ευκαιρία το παιδί και μπροστά του έχει όλο το μέλλον, μακάρι να πάει καλά. Και μια φράση και θα κλείσω. Ή ο Ζαγαρίτης. Ναι. Ηρακλή, έλα. Περιμένω από τον Μαρτίνς να εκμεταλλευτεί, ή μάλλον καλύτερα να το πω, να δώσει ευκαιρία στο Σουρλί. Σουρλής. Μάλιστα. Να το βάλει το παιδί να παίξει. Καλή συνέχεια να έχετε. Και άλλο... είναι σαν τον πατέρα του Σουρλής. Όχι, είναι καλύτερος τούτος. Ο μικρός. Πολύ καλύτερο. Εντάξει, λίγο τον έχω δει. Για να σου πει σε συμμετοχή. Εντάξει, ο πατέρας ήταν παιχτάρα. Απλά δεν ήταν για... Είναι πιο τεχνίτης σε τούτος εδώ. Δεν μπορεί να είναι πιο τεχνίτης. Δεν γίνεται. Τεχνίτης θα είναι, αλλά πιο τεχνίτης θα το Σουρλής. Κοίτα, ο Σουρλής ο μπαμπάς, αυτό που του λείπε πολύ ήταν ταχύτητα. Όλα τα άλλα τα έχει. Την μπάλα την έπαιζε... Κοκομπολό, γεια σας. Έχουμε μετά. Όχι, για το φίλο που μου λέει για τους υπόλοιπους νέους. Κοίταξε, πέρα από αυτούς τους τρεις που είπαμε, τον Αθανασιακόπουλο, τον Τζαβίδα και τον Σερπέζη. Άντε, για τον Σερπέζη έχετε μια εικόνα, τον έχετε δει. Τον Τζαβίδα δεν τον έχετε δει, τον Αθανασιακόπουλο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά από κάτω, αλλά όλο αυτό θέλει υπομονή και να δούμε ποιοι θα παίξουν. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ και γενικώς ξεχωρίζει είναι ο Καρβούνης, ο οποίος είναι χαφ στην Άντερ 19. Κάνει τώρα και προπονήσεις, έκανε την πρώτη ομάδα. Και ακόμη πιο κάτω υπάρχουν και άλλα παιδιά. Δεν θέλω να πω ονόματα ακόμη πιο κάτω, γιατί επειδή είναι και παιδιά 15 και 16, είναι πολύ μικρές ηλικίες. Καλό θα είναι λίγο αυτά, είναι λεπτά. Μπράβο, ναι. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα, είναι λίγο. Μπα φουσκώσουν μυαλά πολύ εύκολα. Ναι, τους έχω δει εγώ. Δηλαδή, και πράγματι είναι σοβαρά ταλέντα, να το πω έτσι. Αλλά είναι πολύ μικρές ηλικίες. Έτσι δεν ξέρεις αύριο μετά τι θα γίνει. Οπότε ας τα αφήσουμε την ονοματολογία εκεί. Και έτσι εσύ θα το εκτιμήσεις αυτό το μήνυμα. Ναι. Το και αυτό που γράφει ο μύθος. Εντάξει, δηλαδή πλέον σταματάμε. Το εκπρόσωπε Μαρτίνς προπονητάρα, ήδη τρίζει η οροφή τρίζει αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα τρίζει η καρέκλα του. Φέρε το Μητρογκόλ και θα σε συγχωρήσω για όλα. Δηλαδή, δηλαδή τι θα του συγχωρέσει. Δεν το πάει. Ότι δεν κερδίζουμε, ότι δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, δεν παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Από την πρώτη χρονιά. Ένας πολύ καλός μου φίλος πάντως Ολυμπιακός που τον έλεγε εις πράκτορα. Από αυτά τα ωραία που ακούγονται, δεν ξέρω. Στο κτέλ του Ρίο Άβε. Ναι, ναι. Έχει αναθεωρήσει. Νάντια, Νάντια, ακόμα έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να. Όχι, ρε. Να αναθεωρείς. Νάντια. Το χειρότερο, το κακό είναι να επιμένει σε κάτι που έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό σχέδιο. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Ανδρέα. Καλημέρα φίλε μου Διονύση. Πού είστε κύριε Ανδρέα εσείς, τι κάνετε, πού έχετε χαθεί. Τόσες απορίες να εκφράσετε. Το ξέρω, συγχαρητήρια για τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού, επειδή παρόλο που είμαι πανδικός χαίρος του Ολυμπιακού που κέρδισε, θα κάνει μεγάλη νίκη. Και ελπίζω να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός μεθαύριο και να κερδίσει και ο Ολυμπιακός. Τι είδε Διονύση μου, καλά είσαι. Εσείς τι κάνετε πρώτα απ' όλα. Καλά κύριε Ηρακλή, και κύριε Κώστα και Τζόρ, μια χαρά, εδώ στον Άγαν όλοι. Μισμένοι, καραδίνα, τίποτα άλλο. Μπράβο, να προσέχετε, να προσέχετε. Τι κάνετε, Διονύση μου, καλά. Καλά, και να έχετε απορίες τώρα, να ρωτήσετε τον Διονύση. Θέλω κάτι, ρε Διονύση. Ναι. Ο Σαρτοζή είναι στη Γαλλία ο γενικός διευθυντής, ο Ιλιος Αρχικός. Ο Σαρκοζή. Όχι ο Σαρκοζή, ο Σαρτοζή, αυτός ο νέος που είναι πολύ ωραίο. Να σε καλά, κύριε Ανδρέα. Ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω το όνομα. Έρχεται αύριο. Έχετε αύριο, ναι. Πήγε να μιλήσει με μάνατζερ για μεταγραφές και πωλήσεις, λέει. Θα δούμε. Πάντως έχω στο μυαλό στον Παναθηναϊκό και μεταγραφές θα κάνουν. Ναι. Και αποδεσμευτεί. Σε άκουσα, Διονύση μου, δέξα το βράδυ, σε αγγλικά τον Ολυμπιακό το βράδυ, 8 η ώρα. Στους Αντώνιδες, ναι. Είπες για δύο μεταγραφές θα κινήσουμε το Γενάρη. Ε. Είναι πιθανό να κάνουν δύο κινήσεις, όπως είναι πιθανό επίσης να γίνουν αποδεσμεύσεις. Ναι, κατ' άκουσα και αυτό. Ιδανικά. Μπορεί να φύγουν δηλαδή 11, να βγει κάποιος 11, όπως μέχρι στιγμής. Βάλτε Δευτέρα, κύριε Ανδρέα, να σας ακούσω. 11, ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Δηλαδή σου λέω τώρα στους 11, δηλαδή ο Μπουζούκης, ο Αγίου, ένας από αυτούς λέω. Ο Μπουζούκης, ο Αγίου, τι. Να φύγει κάποιος από αυτούς, δεν πιστεύω. Ε. Ο Αγίου, αν ρωτάτε εμένα, πρέπει να φύγει. Πρέπει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει αυτό. Και εγώ το λέω αυτό, γιατί όταν πέφτει μέσα από τόσο όμορφο. Δεν ήταν καλά άνθρωπος. Άλλο λέω. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει αυτό. Δεν μου λε ότι θα κάνουμε κινήσει και έξω.
Κύριε Ανδρέα, να τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα για το που θα γίνουν οι κινήσεις. Εννοώ ότι υπάρχει μέλλον ακόμα. Ναι. Μπορεί αυτές τις δύο θέσεις που είπατε, αλλά να τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Εντάξει, θέλω να σκέψω κάτι άλλο, ρε παιδί, κάτι άλλο. Με τη ιδέα να πείσω παραδοσιακό στο πάστε, παιδί, τι είναι. Μισό λεπτό, κύριε Ανδρέα, έχει δίκιο ο Κώστας. Όχι, μπορεί να γίνει. Όχι, πλησιάζει ο καιρός, αυτό λέει. Όχι, ρε παιδί μου, να έρθει ο Σαρκοζή, να έρθει ο Ντρεωσή πίσω, πρώτα κύριε Ανδρέα, ανανεώσεις. Μετά τα υπόλοιπα. Θέλω να σα καταλάβω. Με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ, πότε παίζουμε, την άλλη εβδομάδα και αυτοί παίζουν με τη Ζαλγκύρη. Αυτοί παίζουν, παίζει ο Παναθηναϊκός Ζαλγκύρη. Με τη Ρεάλ θα σα πω πότε παίζει. Είναι ένα από τα τρία που έχει εντός. Ναι. Θα το βρω τώρα, κύριε Αντρέα, πότε είναι. Δεν πειράζει και πότε μπορεί να διονύσει, ούτε πειράζει και να μην θα το βρω, θα το βρω. Θα το βρω, ναι, ναι. Πείτε μου εσεί μέχρι να το βρω. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Θυμόσαστε ένα παίχτη Ισπανό ψηλό τελεστάρι που πήγε πέρυσι. Στη Ρωσία, στη Σύνδη, πώς δέχεται ρε παιδιά της, κάποια λύση μεγάλης ομάδας είναι. Ορίστε. Σέντερ, έπαιζε. Α, στο μπάσκετ. Ναι. Ψηλός από Ισπανία που πήγε Ρωσία. Ναι, στη Σενίτ, φαντάζομαι πέντης που έπαιζε, στην Ευρωλίγκα. Δεν είχε πάει ο Μπίκη, δεν είχε πάει πέρυσι. Όχι, ένας Αργεντινός μόνο, ψηλός, 37 βετεράνος ήταν. Αργόγιο και αργόγιο. Με τη Ρεάλ 15 Δεκέμβρη, κύριε Αργόγιο. Τον Αγιόν λέτε. Μπράβο. Τι είπες, Δημήτρη Διονύση μου. 15 Δεκέμβρη. 15 Δεκέμβρη, δηλαδή την άλλη εβδομάδα με λίγα λόγια. Ναι. Στον μπάσκετ που παίζω στην μπάσκετ λίγα, δηλαδή να ξεκρίνει να μην ξεχάσουμε να... Στην μπάσκετ λίγα, θα το βρω. Μετά παίζει στο γήπεδο του, παίζει με το Περιστέρι, φαντάζομαι. Θα το βρω, θα το βρω. Θα το βρω και αυτό, θα το βρω. Δεν το ξέρω, μη σας πω ψέματα, αλλά θα το βρω. Ναι, ναι. Και ξεκρίνει να μην σε κάτι τώρα. Ναι. Μ' ακούτε, κύριε Ανδρέα. Ναι. Θα το βρω, θα το βρω και θα το πω. Έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο σας. Ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει με το Περιστέρι 13 Δεκέμβρη. 13 Δεκέμβρη, ε. Ναι. Οάκα, ε. Οάκα, οάκα. Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Να έχουμε υγεία. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Καλό βράδυ, κύριε Ανδρέα. Και αν δεν σας ανακούσω πάλι, καλά Χριστούγεννα και με υγεία με την οικογένειά σας. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Καλό βράδυ, να έχουμε παιδιά και υγεία. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήστος από Σιδέα. Έλα, Χρήστος. Έλα, ρε Βασιλική. Τι κάνουμε. Εσύ τι γίνεσαι, φίλε μου. Καλά. Μπόρεσα, είδα τον μπάσκετ σήμερα, το δικό μας. Ναι. Είδαμε και λίγο Champions League το βράδυ, όσο να είναι. Πώς και δεν είδες κανένα Zenit Valencia εσύ, κανένας εσύ. Κοίταγα παράλληλα τα box score. Αν μετράει. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα ο Ολυμπιακός έκανε μία νίκη που όπως ανέφερες και πιο πριν ήταν εκτός προγράμματος και για μένα ο Ολυμπιακός το μάτς το πήρε γιατί μπήκε με τα μπουκά από την πρώτη στιγμή. Άσχετα το κατά το πώς πήγε το παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 12-0. Ναι, και το πρώτο δεκάλεπτο πήγε 11-26, έτσι, ναι. Σε μια φάση. Ναι. Δηλαδή, η διαφορά, ό,τι μπορείς να βάλεις νωρίς ειδικά, όπως επήγαινε κιόλας σαν ματς, δεν το συζητάω. Ήτανε πάρα πολύ καλή. Ξεκίνησε με μια πεντάδα κιόλας, Σλούκα Τζέκινς, Παπα-Νικολάου, Σανσάλ και Μάρτιν. Βέβαια, και αγαλά που το πεις, γιατί και ο Τζέκινς βοήθησε, έβαλε και δύο τρίποτα από τις γωνίες. Στην αρχή. Ναι, ναι. Για μένα βασικό είναι το ότι ξεκινάει ο Σανσάλ πάνω στο Μίροτιτς και τον δυσκολεύει πάρα μα πάρα πολύ. Και γιατί και αυτή τη στιγμή δείχνει ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, να μαρκάρει και κορνιά, έτσι, και να δώσει τις μάχες που μπορεί να δώσει, έτσι ώστε να φθείρει και τους αντίστοιχους ψηλούς. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει όλα τα πρώτα 2 ή 3 ελεύθερα σουτ τρίποντα που του δόθηκαν και όταν ο Γιασκεβίτσος έπαιξε άμυνα, έβαλε και τα δύο γωνιακά που είπε σωστά ο Τζέγκιν, τα σουτ, έτσι. Και μετά πήγανε και κατά το καλάθι, με ωραίες πάσες στο Μάρτιν. Ναι, καταρχήν έχω να πω για τον Ολυμπιακό ότι σήμερα, δεν ξέρω γιατί ο Γιασκεβίτσιος το έκανε αυτό το πράγμα, αλλά ο Ολυμπιακός τιμώρησε την πίεση όλου γηπέδου του Γιασκεβίτσιους με συνολικά γύρω στους 30 με 32 πόντους. Και ο Ολυμπιακός είχε χάσει την μπάλα μόνο μία φορά, εκεί που ο Μακίσικ δόθηκε και τον αντιαθλητικό. Κοίτα, γενικά το κάνει για πολύ μεγάλο διάστημα το pressing. Το κάνει συνέχεια. Αλλά σήμερα ο Ολυμπιακός το τιμώρησε αυτό όσο δεν πάει. Δηλαδή 32 πόντοι είναι εύκολα καλάθια. Ναι, να το κάνει συνέχεια, αλλά σήμερα το κάνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλο το μάτσο έκανε μέχρι το τέλος. Αφού ήταν και πίσω στο σκορ. Συνέχεια. Έτσι. Όπως πολύ κρίσιμο σημείο στην εξέλιξη του μάτς
Ήταν και το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο τρίτο δεκάλεπτο που ήταν στους 4 πόντους διαφορά στο 47-51, όπου έκανε πάλι 3,5 με 4 λεπτά να φάει καλάθι. Ναι, έτσι. Έχουμε να κάνουμε καταρχήν κιόλας ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει 47 πόντους ημίχρονο μέσα στη Βαρκελόνη. 51. 51 ήταν, ναι, το ημίχρονο. 47 είχαμε φάει, νομίζω. Α, ναι, 47-51, έχει δίκιο. Ναι, ναι, συγγνώμη. 47-51. Κρατάει αυτό το προβάδισμα έστω το 4-5-6, 4-5-6, συνέχεια μπροστά. Μετά γίνεται η αμφισβητούμενη φάση αυτή με το Σλούκα, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου τόσα χρόνια μπάσκετ. Δηλαδή, γι' αυτό είπα, γι' αυτό. Είναι το φάλσο Σλούκα, δεν το δίνει. Τελειώνει το 24, δεν παίρνει κατοχή δηλαδή η Μπαρτσελώνα και δίνουν βολές σε Ντέιβις. Χωρίς να έχει συμπληρώσει ομαδικά, χωρίς να έχει πάρει ρημπάουντ. Ένα φάουλ και να μην δοθεί. Το έχουμε ξαναδεί. Ότι χτύπησε χέρι και δεν το δάνε, το καταλαβαίνω. Αλλά μετά πάνε και στο instant replay και ότι ας πούμε πώς πήγε για βολές στην Μπαρτσελώνα, δεν κατάλαβα εγώ ποτέ. Όχι, δηλαδή είναι ανύπαρκτο. Αυτό το πράγμα είναι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έχει κατοχή Ολυμπιακός, τελειώνει το 24, μπαίνει μάλλον στα χέρια του Ολυμπιακού στην ουσία αφού δεν δίνει το φάουλ και δίνει βολές στον Ντέιβις. Χωρίς να γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει. Και εντάξει, το αντιαθλητικό του Μασκίσικ κανονικά δεν είναι. Αλλά άντε πες, το είδανε 2-3 φορές, ψηρίσανε τη Μαϊμού λίγο να το πω έτσι και το δώσανε. Άντε, πάει στο διάλογο. Αλλά αυτό δεν είναι. Έτσι, πραγματικά δεν είναι. Μετά από εκεί και πέρα στο τέταρτο... ήταν και πολύ ωραίο μπάσκετ, ρε φίλε, που είπε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός γίνεται σωστά την μπάλα, χτύπαγε όταν μπορούσε τους εφηνιασμούς, αυτό που σου είπαμε, την πίεση. Και στην πίεση δεν έχει χάσει την μπάλα εκτός από μία φορά, σου λέω. Εκεί με το Μακίσικ. Έχει περάσει τη σέντρα 2 φορές οριακά. Έχει προκαλέσει πολλά λάθη της Μπαρτσελώνα με την άμυνα που έπαιξε. Έτσι. Και όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, μπήκε ο Χάρισον, έβαλε τον πάσιμο το αριστερό που πήρε και το φάουλ και βγάζει μετά 3 συνεχόμενες άμυνες που έκριναν το μάτς. Έτσι. Κλέβει την μπάλα και κερδίζει αντιαθλητικό, παίρνει επιθετικό πάνω στον καλάθι και κλέβει την μπάλα και από τον Ντέιβις κάτω από το καλάθι. Η άμυνα που βγάζει τον Ντέιβις δεν υπάρχει. Βέβαια πήρε ρίσκο, γιατί εκεί είναι 50-50 να κάνεις φάουλ ή να κλέψεις μπάλα. Έτσι πως κατεβάζεις το χέρι. Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Είναι ψηλός ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα σε έχει εσένα στην πλάτη. Ναι, οπότε ναι. Κάνεις φάουλ και δίνεις βολές. Βεβαίως, συμφωνώ. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Έτσι. Εκεί κρίθηκαν όλα τα μάτς. Ξεκάθαρα για μένα. Τώρα πάμε στον Ερυθρό. Δύσκολο μάτς. Έτσι. Και αυτό που είπαμε ότι ο Ερυθρός έχει καλυτερεύσει πολύ περισσότερο. Θα πάρουν ανάσες σίγουρα οι παίχτες που παίξαν σήμερα 29 με 32-33 λεπτά όπως ο Σλούκας. Ο Σπανούλης σήμερα και ο Πρίντες έμεινε στα 6 λεπτά και 9 λεπτά κατέρωθεν, έτσι δεν παίξανε πολύ. Δεν ταιριάζει και λίγο το σύστημα ίσως γι' αυτό και μείναν έξω. Εντάξει, όχι και ξέρεις, για να είμαστε ειλικρινείς και στα 7 λεπτά του που έπαιξε ο Σπανούλης και στα 9 που μπήκε ο Πρίντες. Ξέρεις, ήταν και ένα κομμάτι, ειδικά στο ξεκίνημα του Σπανούλη, στο οποίο μειώθηκε και η διαφορά. Δεν λέω ότι φταίει ο άνθρωπος, προς Θεού. Απλά δεν του πήγε το μάτς εκεί να βοηθήσει. Ναι, εντάξει, είναι μια και σαν διαβολομάδα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μεθαύριο εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης στο 20 λεπτό και ο Πρίντες θα το παίξουν σίγουρα. Έτσι. Αντίστοιχα θα πάρει ένα Σλούκα, θα παίξει 20-22 λεπτά. Μακάρι ο Ολυμπιακός να κάνει το διπλό, γιατί σε μια τέτοια εβδομάδα να κάνεις το 7-5 μετά από 2 συνεχόμενες ήττες που ήρθανε με τον τρόπο που ήρθανε και με την Μπασκονία εύκολα σχεδόν 20 πόντους και με τον Ολυμπιακό 30-35 πόντους, έτσι. Είχε αντίδραση της ομάδας. Δείχνει ότι, οκ, προχωράμε μάτς με μάτς. Αυτό. Εντάξει, ρε φίλε. Και απλά μεγάλη δικαίωση Μπαρτζόκα που κράτησε Χάρισον που δεν είχε σκοράρει και τον έβαλε τον Χάρισον να παίξει όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Και έβγαλε τις άμυνες. Δηλαδή ήταν το πιο βασικό αυτό. Έβαλε και 5 πόντους. Μόνο τις 2 βολές που έχασε ήταν τώρα το βασικό του. Λοιπόν, να σου δώσω χαιρετίσματα από ένα φίλο μου από την Αθήνα που μου είπε τώρα μόλις να σου δώσω χαιρετίσματα από τον Τάσο. Τον Τάσο. Να είναι καλά αυτό, φίλε. Και καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Πρωτού πάμε σε διάλειμμα, κύριε Δεσίλα, μία καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού Τρασινάκη. Γιατί είπατε ότι ο Παναθηναϊκός πάει για πρωτάθλημα? Δεν το έχω πει αυτό, φίλε, και ούτε πρόκειται να το πω. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα. Κάτι δεν άκουσες καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ναι. Ωραία, φίλε. Το ένα χειρότερο από τα άλλα, μιλάμε. Και πριν φάει, πριν δεχτεί το τρίτο γκολ, είχε δοκάρι. Είχε ένα δοκάρι με φάουλ. Μα επιθετικά καλά πήγε. Στο 2 δεν είχε το φάουλ που πάει. Δοκάρι. Γεμάτο δοκάρι. Ναι. Και γίνεται. Στην τα γκολ που τρώει είναι αστεία. Ναι. Και ο Ντεχέα σήμερα ήταν πόπο Παναγία μου. Βέβαια πήγε να βάλει και ένα. Η λειψία στο τέλος ένα αυτόν τον γκολ. Να γίνει το 3-3. Να αποκλειστεί το 95 με αυτόν τον γκολ. Από 3-0. Από 3-0. Ωραία, τέτοια. Το πίστευε εγώ, το είπα και στο Δεσίλα σε σημείο ότι θα γίνει. Το πίστευε ότι θα γίνει. Η Τσέλση δεν μπορούσε να βάλει ένα γκολ σήμερα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Πάμε. Χαίρετε. Κωστά.
Ναι. Καλησπέρα. Ο Μιχάλης με από Ρόδο. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις, γεια σου, φίλε. Καλά, καλά, μια χαρά, εσύ. Καλά, καλά. Κώστα, μ' ακούς? Σ' ακούω εγώ, μια χαρά. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου για όσα συμβαίνουν στην ομάδα αυτή την περίοδο. Μήπως τώρα, Μιχάλη, από Ρόδο, ρε φίλε, και μέσα στη λεσόδο. Λοιπόν, τι να σου πω τη γνώμη μου, δηλαδή, σε ποιο συγκεκριμένα. Γενικά, ρε, τι φταίει στην ομάδα, δηλαδή. Στην ομάδα, τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε πάρει την κάτω βόλτα. Διάφορα. Τα είχαμε πει και τότε, είχαμε ξαναμιλήσει τη χρονιά που πηγαίναμε στο Champions League και τα βλέπαμε τα πράγματα. Διάφορα. Λάθος επιλογές, λάθος. Από πού λάθος επιλογές? Γιατί το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Γιατί ποιος κάνει τις επιλογές, εσύ. Κάτι τέτοιο, αλλά όλα πάνε λάθος στην ομάδα, κατάλαβες. Δεν φταίει ούτε ο Καρέρα, ούτε... Εντάξει, κοίτα, όλοι... Δεν, όταν σε μια ομάδα στραβώνουν τα πράγματα, όλοι έχουν τη δική τους ευθύνη. Αλλά... Κυρίως αυτό που λες για τη διετία, τέλος πάντων, είναι, έχουν γίνει λάθη, λάθη επιλογών και... Εν συνεχεία, κάποιες κινήσεις που δεν βελτίωσαν τα πράγματα. Δεν ξέρω. Φέτος πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα υπάρξει κρίση έτσι τόσο γρήγορα. Και ότι θα έχει άρχισε ούτε εγώ το περίμενα. Σε μάθει τέτοια εικόνα. Ούτε εγώ το περίμενα, για το ρόλο. Γιατί και τον Καρέρα είχε πάει καλά πέρυσι. Και εντάξει, νομίζω είναι ένας σοβαρός προπονητής. Και κινήσεις γίνανε το καλοκαίρι. Και πλήρες ρόστερ έχει ομάδα και με λύσεις και τα λοιπά. Να σου πω, δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη τώρα. Τώρα το αν θα γυρίσει δεν το γνωρίζω. Δεν είναι πάντως εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή να λέμε ότι ξέρεις εντάξει θα βρει το δρόμο η ομάδα. Είναι... Καλά, εύκολο δεν είναι σίγουρα και φαίνεται κιόλας μου στο γήπεδο γιατί η ομάδα δεν μπορεί. Και δεν έχει κάποιες θέσεις ας πούμε που για μένα θέλεις 4 παίχτες σίγουρα. Έναν τερματοφύλακα. Γιατί καλός ή κακός ο Τσιτώντας είναι για δεύτερος είναι μια χαρά. Πρώτος βλέπεις ότι δεν εμπνέει σιγουριά. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Το έχω ξαναπεί. Μπορεί άμα συνεχιστεί μια κατάσταση να αποδειχθεί αυτό. Αλλά μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχει αποδειχθεί αυτό. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ τον έχω δει το Τσιτώντα από κοντά σε ένα παιχνίδι και όταν έπιανε την μπάλα στα πόδια του ήταν λες και είχε τέτοιο. Λες και είχε πάρκινσον στα πόδια. Εντάξει, αλλά θυμάσαι εσύ δηλαδή κάποιο γκολ να έχουμε πάει από λάθος του Τσιντώντα με τα πόδια ή κάτι τέτοιο. Θέλω να σου πω ότι δεν εμπνέει σιγουριά στην ομάδα για μένα ο τερματοφύλακας πρέπει να εμπνέει. Πώς το ξέρεις αυτό, γιατί το λες αυτό. Έχω δει παιχνίδια της ΑΕΚ όταν παίζει Τσιντώντα σου λέω. Εγώ νομίζω περισσότερο η ομάδα δεν εμπνέει σιγουριά στο Τσιντώντα παρά το αντίθετο. Εγώ αυτό έχω δει. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη γνώμη του σε αυτό πάνω. Για μένα δεξί μπακ χρειαζόμαστε όχι σήμερα, χθες και έπρεπε να έχουμε πάρει από το καλοκαίρι. Δεξιμπακ, γιατί καλός ή κακός τον μπακάκι τον βλέπουμε τόσα χρόνια. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε. Β' εθνική, το καλοκαίρι πάντως δεν συζητήθηκε καν η θέση για ενίσχυση. Βρε μπακάκι, εντάξει. Και μετά που προέκυψε και ο Βασιλετονόπουλος στην πορεία, ακόμη περισσότερο. Αλλά ούτως ή άλλως δεν υπήρξε. Δηλαδή, αν θυμάσαι και το καλοκαίρι, ποτέ δεν έτσι και σε ρεπορτάζ δεν υπήρχε αυτή η θέση. Ναι, ναι. Και ένα στόπερ θέλουμε σίγουρα. Για να σου λουπώσει λίγο εκεί, γιατί ο Νεντελτσιάρου για μένα είναι πολύ καλός παιχτής, αλλά θέλει κάποιον να παίζει μαζί του, όταν παίζει με το Τσιγκρίνσκι είναι καλή. Αλλά Τσιγκρίνσκι ξέρουμε θα παίξει 10-15 παιχνίδια τη σεζόν. 25 παίζει, 25. Θέλω να σου πω 10-15-20, εντάξει, αλλά τα άλλα θέλουμε ακόμα έναν. Ο Χνίτ. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αν δεν πάρει το Βράνιες... Μακάρι να τον πάρει. Δεν νομίζω να πάρει για άλλο στο πόρο. Μακάρι. Και θες και ένα κεντρικό, γιατί ο Κρίσις έχουμε δει ότι άμα τρέξω εγώ τώρα... Τα χαύρα που λένε πολύ παίχτες και πιο νομίζω αυτός είναι και καλά. Δεν είναι... Δηλαδή και ο Κρίσις έχει πάει πολύ καλά με τον Καρέρα. Μπορεί να κάνει και τρία άσχημα παιχνίδια, δεν λέει κάτι αυτό. Πάντως έχει πάει καλά. Είναι... Μα να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω τώρα την ομάδα και είναι λες και βλέπω τι ασχολές θα... Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή... Δεν μπορούν, δεν έχουν αντοχές, δεν έχουν πάθος, πολύ πρόβλημα, αργό ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να έχει αντοχής, πρόβλημα δεν έχει. Εκρηκτικότητα ίσως έχει, αλλά αντοχής όχι. Όχι μόνο κρίσης, όλη η ομάδα τους βλέπω δηλαδή και σέρνονται. Στην αρχή έλεγα το γήπεδο, το χορτάρι είναι πολύ χοντρό, δεν πάει μπάλα, πόντες, το γήπεδο είναι για γέλια. Αλλά εντάξει, λέω, το γήπεδο είναι κακό, αλλά για όλους κακό είναι. Και αυτό ήθελα να σου πω, αλλά και για άλλες ομάδες στο ίδιο γήπεδο παίζουμε. Ακριβώς, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι ούτε το είπε κανείς αυτός δικαιολογία. Εντάξει,
Ο Ανσαριφάρη είπε, αυτό που είπε ο Ανσαριφάρη για την Τρίπολη, σωστό είναι. Δηλαδή, σίγουρα όλοι οι παίχτες θέλουν να παίζουν σε καλά γήπεδα. Αλλά τι να κάνεις, τώρα πρέπει να προσαρμόζεις τις καταστάσεις. Τώρα και έτσι και το ΆΚΑ βελτιώνεται πάντως με τα νέα έργα αυτά που γίνανε. Ρε Κώστα, θα σου κάνω μια ερώτηση. Στο γήπεδο μας, πρώτα ο Θεός όταν μπούμε, γιατί αυτό το γήπεδο μας έχουν κάνει τον πόλεμο του πολέμου. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει πάντων, πλέον. Πρώτα ο Θεός, το χορτάρι που θα βάλουμε στο γήπεδο θα είναι καλό. Ή θα έχουμε τα ίδια προβλήματα και εκεί. Κοίτα, στο ΆΚΑ είναι μπερδεμένη ιστορία. Δεν είναι θέμα ΑΕΚ, ας πούμε. Τέλος πάντων, έγινε ένα λάθος εκεί, προφανώς και από την εταιρεία που το έφτιαξε. Για την ακρίβεια προσπάθησε να κάνει κάτι πρωτοποριακό που δεν βγήκε. Κάπως έτσι έγινε. Πάλι τα πρωτοποριακά εμείς θα κάνουμε και δεν μας βγαίνουν πάλι. Όχι, δεν το κάνει η ΑΕΚ, δεν το κάνει. Δεν θα συνεννοήσω με τον Παναθηναϊκό και με τη διοίκηση του ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια χαρά γήπεδα. Ας πάει να παίξει εκεί πέρα, είναι και κλουβί, λεωφόρος. Α δούμε. Έγινε, φίλε. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει καλησπέρα και στους τρεις. Αν ήθελα να το διαβάσω. Γράφω ένα κείμενο σχετικά με χαμένα ταλέντα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χαμένο ταλέντο που σου αρέσει στο μυαλό, πάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά συνέχεια. Τώρα εξαρτάται, εννοείς χαμένο ταλέντο. Και για ποια περίοδο μιλάει. Ναι, αν εννοείς παίκτες οι οποίοι μπορούσαν να παίξουν παραπάνω. Κοίτα, περισσότερο το μυαλό πάει σε παίχτες που τους περίμενε να πάνε καλύτερα. Εμένα, ας πούμε, πήγε στον Νίνη το μυαλό μου. Ένας είναι ο Νίνης που έκανε καριέρα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ακριβώς. Εγώ δηλαδή περίμενα ότι ο Νίνης θα γίνει, ας πούμε, ο νέος Σαραβάκος, ξέρω εγώ. Ναι. Ειλικρινά το λέω. Ένας άλλος είναι πιο παλιά, ο Πάρης Γεωργακόπουλος, που για άλλους λόγους σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ναι. Ένα ταλέντο ακόμα στον Παναθηναϊκό που δεν ξέραμε τι θα έκανε είναι ο Λεοντίου. Και για έναν άλλο λέγατε. Που τραυματίστηκε και από τότε δεν επανήλθε. Και ένα άλλο παιδί λέγατε. Το Φουρλάνο. Άχι μωρέ, εντάξει. Ο Φουρλάνος ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας, πήγε να παίξει όπως πάρα πολύ. Κοίτα, δεν τα καταφέρει. Εμένα, ας πούμε, πρώτα μου έρχεται στο μυαλό που εγώ τον πίστευα πάρα πολύ και πανηγύριζα όταν τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Ξάνθη, τον Βλαχοδήμο. Ναι, ρε φίλε. Ναι, είχε στοιχεία καλά. Πανηγύριζα. Δίκιο, πραγματικά ήταν ένας παίχτης που νομίζω με εσάς είχε κάνει ένα φοβερό παιχνίδι. Ναι, σε ένα Ξάνθη Ολυμπιακός. Μπράβο. Ναι, και νομίζω είχατε χάσει κιόλας. Δεν το θυμάμαι. Πρέπει να είχε βάλει και γκολ, μου φαίνεται τότε. Πραγματικά δεν πιανόταν. Ήταν παιδί μου, τι έβλεπε σαν έβλεπε στο Ρονάλντο. Σε και τελικά το παιδί πρέπει να είχε πρόβλημα συμπεριφοράς έτσι. Και αυτός που έκανε καριέρα είναι ο αδερφός του. Είναι αδερφός. Επαγγελματισμού, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο πρόβλημα είχε πάντως. Ναι. Γιατί είχε φοβερά προσόντα. Είχε. Εγώ όταν. Το θυμάμαι τότε έγραφα στον καζέτα ότι δεν το πήραμε. Το είχε πάρει Ολυμπιακό. Πανηγύριζα. Ναι. Είχε τρομερά στοιχεία, αλλά δεν. Γιατί ήταν εξτρέμ. Ήταν γρήγορος, ήταν γρήγορος με την μπάλα. Από όλους τους σύγχρονους, νομίζω ότι ο Νίνης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, όχι ότι δεν έκανε. Παράδειγμα. Έπαιξε, πήρε πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερο. Θα είχε μια διάρκεια, δεν είχε διάρκεια. Όχι. Ρε, τώρα το παιδί μπήκε 16 ετών να παίξει ΑΕΚ Παναθηναϊκός τώρα και πήρε το μάτς μόνος του. Και τι μάτς πήρε, δηλαδή η συντριβή της ΑΕΚ. Έχασε αυτό στην έκρηξή του κάποια στιγμή. Το χειροκρότησε όλο το γήπεδο. Το χειροκροτήσαν στο Καρεσκάκι, αν θυμάσαι. Μα ήταν και, δεν ήταν και σύνηθες, ούτε τώρα είναι, να βλέπεις ένα παιδί 16,5 και να γίνει και βασικός στον Παναθηναϊκό. Και δεν ήταν και οι χρονιές τότε που ο Παναθηναϊκός έλεγε πάω να βάλω 5 παίκτες από την Ακαδημία μου γιατί δεν έχω χρήματα. Αφού να φανταστείς, Διονύση, θυμάμαι και το πρώτο του παιχνίδι. Ήταν Παναθηναϊκός Εγάλαιο 1-0. Ναι. Και θυμάμαι, επειδή ήμουνα σπίτι εκείνη η μέρα, έπαιζε 6 Σάββατο και ήμουνα σπίτι εκεί. Και μπαίνανε και τον βλέπω ξαφνικά. Τον βλέπω να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και λέω τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν θυμάστε δεν πήγαινε και πολύ καλά τότε. Δεν πήγαινε, όχι. Ναι. Μου νιώθω. Ναι. Και λέω τι κάνουνε, λέω. Ποιο βάλανε, τι είναι αυτός. Και εγώ έπαθα σοκ. Σοκ. Είμαι στην Ξάνθη για αποστολή. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Ξάνθη σε εκείνο το μάτς. Mm-hmm. Και εντάξει τώρα ως κρουσόρ κάπου θα πήγα να πάω σε ένα σουβλατζίδικο για το βραδινό και είχε τηλεόραση μέσα. Και κοιτάζω να δω πώς είναι ο Παναθηναϊκός. Και βλέπω αυτό το πιτσιρικά και λέω ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Δεν ξέχασα ποτέ εγώ το πρώτο γκολ του Νίνη που ήμουν στο γήπεδο στα δημοσιογραφικά με τον Πανιόνιο. Που κάνει δεν ήταν με την ΑΕΚ το πρώτο γκολ. Όχι, νομίζω ήταν με τον Πανιόνιο το πρώτο. Με την ΑΕΚ πρέπει να είχε σκοράρει. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί θυμάμαι που είχα χαρεί πάρα πολύ, γιατί νομίζω ήταν το πρώτο του που είχε κάνει ένα σλάλομ και τη φέρνει στο αριστερό και έγινε από τον κόσμο ο χαμός, ας πούμε. Και έναν άλλο που πίστευα πιτσιρικάς, ο Κώστας θα το θυμάται καλά, εσύ Νιόνιο μπορεί και όχι. Στον Ολυμπιακό, βαλέτα τσακωμένος με τον γκολ, αλλά πολύ μπαλέτα ο Σοφιανόπουλος.
Το θυμάμαι λίγο. Δεν πιτσιρικάσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό είχε και άλλα θέματα. Δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν πιτσιρικά, εγώ ξέρει τότε. Αλλά... Όχι, ρε, εσύ, πόσο ήσουν εσύ. Έκανε και μια εγχείρηση εκεί. 16, 17. Αυτό σου λέω. Έτσι, είμαι και 45 πίσω. Ναι, εντάξει, ναι, έτσι όπως έρχονται ωραία μηνύματα πάντως. Και αυτό που λέει. Εντάξει, κοίτα, ο... για τον Παναγιώτη Λαγό που λέει ένα φίλο, εντάξει, ο Λαγό. Τραυματίστηκε. Όντω ήταν ταλαντούχο και δεν έκανε αυτά που περιμέναμε, αλλά δεν ήταν και τόσο μικρό. Όχι, ναι, αλλά στον Ηρακλή ναι. Πριν τον πάρει έκανε αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι τότε. Καταρχά το πρώτο του παιχνίδι με την Ηρακλή ήταν με τη Χάρτ στο Εδιμβούργο που γενικά εκείνη τη μέρα είχε παίξει απίστευτα. Και μιλάμε, έκανε όργια, δηλαδή είχαμε πάθει πλάκα. Αλλά μετά αμέσως έβγαλε έναν τραυματισμό και ουσιαστικά δεν επέστρεψε σε αυτό το επίπεδο. Ναι, δηλαδή κάτι στον Αχίλιο είχε τέλος πάντων και... Ναι, ο Χούτος που λέει και ο Γιωργιόπουλος μας λέει, παίξαν αυτοί. Λέει και ο Χούτος έπαιξε. Εντάξει, ο Γιωργιόπουλος δεν έπαιξε. Ο Γιωργιόπουλος είχε γίνει και ο κακός χαμός από το Κερατσίνι. Ποιος θα τον πάρει. Ναι, ναι, αλλά και ο Χούτος έπαιξε. Δηλαδή... Για δύο παίχτες σκοτωθήκαμε, θυμάμαι τότε με την ΑΕΚ πολύ. Όχι, με τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γιωργιόπουλος. Ο Παναθηναϊκό. Μετά πήγε στην ΑΕΚ εκεί πέρα. Με την ΑΕΚ ήταν ο Προυσαϊτίδης. Ναι, με τον Προυσαϊτίδη είχε γίνει χαμός. Κλοπή στο αεροδρόμιο. Με βάση τα χαρακτηριστικά του Χούτου, ίσως να μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Μπορούσε. Κάτι πρέπει να έχει ένα θέμα με τα πέλματα. Κάτι θυμάμαι και εγώ είχε, αλλά θυμάμαι ακριβώς. Αλλά εντάξει, είχε φοβερά στοιχεία. Τρομερά στοιχεία ως επιθετικός. Ναι. Για Μαντάκος όχι και τόσο. Εντάξει, δεν ήταν και το ταλέντο, ας πούμε. Για αυτός ο οποίος εξαφανίστηκε, αλλά έκανε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα πράγματα που στέλνει εδώ ένας φίλος, ήταν του Πάουκ Αθανασιάδης. Τρομερή πτώση. Ναι, πραγματικά αυτό το παιδί είναι απίστευτη ιστορία. Ο Κατίδης, που λέει ο φίλος, και αυτός ταλέντο, αυτός άλλη ιστορία βέβαια. Ναι, εντάξει. Τον πήρε κατ' βόλτα. Ο Παπάς, λέει ένας άλλος. Φετφατζής, λένε πολλοί. Εντάξει, ο Φετφατζής. Παίζει. Παίζει. Έχει κάνει την καριέρα. Ο Αλεξούδης. Εντάξει, ο Αλεξούδης έκανε την καριέρα του. Ο ένας άλλος φίλος που πήγε πιο παλιά για τον Γεωργακόπουλο του Παναθηναϊκού. Ναι, άλλη ιστορία αυτή. Σταμάτησε την μπάλα αυτός. Ο Κωστής. Καλά, τρομερός παιδί. Εγώ τον είχα μεγάλη δυναμία. Εγώ θυμάμαι τότε ήμουν μικρός. Έλεγα τότε με φίλους που συζητούσαμε έτσι ποδοσφαιρικά και τους έλεγα: παιδιά, ο Κωστής είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Ήταν... Καταρχάς είχε τα καλύτερα τελειώματα, μακράν, ας πούμε. Τρομερός παίκτης, παιδιά. Και πρέπει Κώστα να ήταν και καλό παιδί. Έτσι, ως χαρακτήρας πρέπει να ήταν και πράος. Ψυχούλα μου, εντάξει, φοβερό παιδάκι. Κρίμα. Εντάξει, ο Καστίγιο που λέει σε ένα φίλο ήταν σίγουρα το μεγαλύτερο ταλέντο όλων. Αλλά ο Καστίγιο έκανε και μεταγραφή 20 εκατομμύρια. Πήγε δηλαδή στη Σαχτάρ, βέβαια εκεί το παράτησε. Αυτό πρέπει να έχει συμβεί. Θυμάμαι και πάμε στο φίλο που περιμένει ένα μάτς. Όχι, περιμένει κόσμο. Ένα μάτς. Έχει γυρίσει ο Κωστής στην ΑΕΚ, αν θυμάσαι Κώστα, που μετά τον τραυματισμό του που να του δώσουν την ευκαιρία, μήπως και. Και είναι ένα μάτς τότε πρέπει να ήταν η φάση ομίλων στα κύπελα. Μου φαίνεται να φάση ομίλων και παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Στη Φιλαδέλφεια. Πιθανότητα ναι. Και κλεισμένο. 2-2 νομίζω ήθελε. 2-2 ή 1-1. Αν θυμάμαι καλά. Μπορεί και 2-2. Και έχει βάλει μια γκολάρα ο Κωστής. Από τα παλιά στο γάμα. Και έχει βάλει και γκολάρα σε αυτό το μάτσο ο Σίγκουρσον. Ένα μάτσο τώρα λίγοι το θυμούνται και δεν ξέρω αν υπάρχουν και στιγμιότυπα αυτό. Θα υπάρχει. Ναι, δηλαδή ήταν, μπορεί να ήταν και κλεισμένο. Μπορεί να δεν σου. Δεν παίρνω Γιώργο. Για πάμε. Πάμε. Ξεφύγαμε. Και άμα πιάσουμε κουβέντα μετά. Μόνο τώρα ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σου Μίτσο. Γεια σου ρε Μίτσο. Τι κάνουμε. Καλά ρε Μίτσο. Με αφορμή το μήνυμα του παιδιού. Δύο παίχτες εγώ έχω ξεχωρίσει. Τώρα αυτοί δεν ξέρω. Είναι καλοί παίχτες. Ο ένας είναι ο ταξιάρχης Φούντας. Είναι καλός παίχτης. Και ο άλλος είναι ο Απόστολος Βέλιος. Ναι. Αυτοί παίζουν. Αυτοί ποιος ξέρει. Πώς δεν παίζουν. Ναι, καλή ο Βέλιος δεν ήταν στον Ατρόμητο. Ναι, είναι καλή παίχτης. Και ο ταξιάρχης Φούντας είναι καλός. Ήτανε συνάγκη και αυτός πρώτα που ήταν συνάγκη δεν έκανε πολλά πράγματα. Ενώ τώρα που είναι έξω... Εντάξει, ένα χρόνο έπαιξε στην ΑΕΚ ουσιαστικά. Εντάξει, δεν είχε... έκανε πολλά πράγματα. Και ήταν σε πολύ άσχημη περίοδο για την ΑΕΚ. Αλλά είχε δείξει. Δηλαδή, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ο πρώτος παίχτης που προσπάθησε να κρατήσει η ομάδα, αλλά τελικά πήγε στην Αυστρία, ήταν ο Φούντας. Ναι. Εκεί στην Αυστρία τώρα κάνει παπάδες κάνει. Τώρα κάνει τους παπάδες. Τότε ναι, που πήγε στην αρχή, τον πήρε κάτω βόλτα, γύρισε εδώ, πήγε Πανιόνιο. Τώρα δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια παίζει καλά. Ναι.
Καρέλ, σου λέω φίλος, και ο Καρέλ, αν δεν είχε τραυματισμούς, θα είχε κάνει καλύτερα πράγματα. Ναι. Καλός επιθετικός. Εδώ ο φίλος μου με χτυπάει εμένα τώρα σε παλιό. Τον Ισακ Μουσακίδη. Ναι. Αλλά νομίζω τραυματίστηκε κι αυτός. Κουτσιανικούλης, λένε. Είχε τραυματισμό. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο είχε γράψει στο φως κάποτε. Ναι. Όσο για το, για αυτό που έγινε σήμερα στα Σπάτα, εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο που πήγε εκεί πέρα, έτσι. Επιτέλους, έπρεπε κάποιος να πήγαινε εκεί να τους τραβάει τα αυτή. Γιατί έχουν καταλάβει σε ποια ομάδα παίζουν. Το έχουν καταλάβει αυτό οι παίχτες. Πρέπει να σέβονται, την κυτρινό-μαύρη φανέλα με το δικέφαλο ητό. Έτσι. Εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, καλώς σήμερα ο Μελισσανίδης πήγε εκεί πέρα, στα Σπάτα και τους τράβηξε τα αυτιά. Ναι. Λοιπόν, όσο για το, πώς το λένε, για την κλήρωση, πώς τη βλέπετε για την εθνική. Εντάξει, δεν είναι εύκολη. Εντάξει, αλλά και αν πέρασε. Καταδικασμένος δεν είσαι. Με τους ειδούς ουσιαστικά πήγαινε. Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ούτε και δεύτερη δεν πιστεύω να βγούμε. Και να σου πω γιατί. Γιατί στη Σουηδία από ό,τι έχω διαβάσει και έχω ακούσει ότι ξαναγυρίζει πίσω και αυτός ο παιχτάρας, πόσο είναι τώρα, 37 χρονών, πόσο είναι. 37. Το περιστήνι. Δεν είναι σίγουρο. Ξέρεις για ποιον λέω, το Σουηδό. Τους Ζλάταν λες. Α, γεια σου. Δεν είναι σίγουρο, μίζω μου λένε εκεί διάφορα, αλλά θα δούμε. Παιχταράς αυτός είναι. Εγώ βλέπω, πάντως είμαι απεσιόδοξος, βλέπω την Ισπανία πρώτη, Σουηδία δεύτερη και εμείς βλέπω να πηγαίνουμε τρίτη. Έτσι βλέπω εγώ. Εσείς πώς θα βλέπετε? Τι να σου πω, για τρίτη είναι η κλήρωση τώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα θα δω. Το λογικό αυτό είναι, αλλά ναι. Δεν ξέρεις ποτέ. Και πριν κλείσω να πω και, ένα καλλιτεχνικό. Καλλιτεχνικό. Αν βέβαια συμφωνείτε κι εσείς. Βεβαίως. Καλλιτεχνικό. Καλλιτεχνικό, ναι. Δεν μου λέτε τη λάμψη τη βλέπατε. Εγώ όχι, οι γονείς μου τη βλέπανε. Η γιαγιά μου εμένα, Μίτσο. Υπήρχε και ένας τοπιός, πολύ καλός τοπιός που έπαιζε στη Λάμψη, ο Νίκος Απέργης. Τώρα τι έγινε αυτός, υπάρχει αυτός? Κάτσε να το δει ο Διονύσης. Κάτσε να χαμένα ταλέντα που λέγαμε. Υπάρχει ο Νίκος Απέργης. Ήταν πολύ καλός τοπιός. Πώς ήρθε τώρα ο Απέργης, ας πούμε. Γι' αυτό όχι. Πάνω στην τρέλα, Τώρα που είπα για τη Λάμψη, έπαιζε εκεί στη Λάμψη αυτός. Μαζί με τον άλλον. Πώς το λένε, το Γιάνγκο, το Δράγκο. Δράκο, κάπως έτσι. Το Χρήστο Πολίτη. Έχει πεθάνει, Μίτσο. Έχει πεθάνει, Κρίμα. Ήταν πολύ καλός ηθοποιός. Πάρα πολύ καλός. Κρίμα. Αυτός έπαιζε τον αδελφό του Γιάνγκου, Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, έχει πεθάνει χρόνια. Και έτσι ενημερωμένο σε βλέπω. Κρίμα. Πολύ καλός ηθοποιός. Λοιπόν. Έγινε, ρε Μίτσο. Έγινε. Καλημέρα. Μας καλά. Για το φίλο που γράφει δεν είναι Αντώνης ο Βαϊτσής, Γιώργος Βαϊτσής. Αλλά είχε παίξει ο Βαϊτσής. Εντάξει. Εντάξει, αυτό που μπορούσε να κάνει ο Βαϊτσής το έκανε. Ρε. Καλά, δεν ήταν είχε κάνει και το διπλό στο Μονακό και ήταν τίμιος επιθετικός. Ψυχάρα, ρε. Τίμιος επιθετικός. Ναι, ναι. Ο Λεοντίου που λέει ο φίλος τι απέγινε. Ο Λεοντίου, φίλε μου, στα τελευταία χρόνια σε αθηναϊκά πρωταθλήματα έπαιζε. Ναι, έπαιζε αεραστεχνικά. Ναι. Κάτι ψυχικό, κάτι τέτοιες καταστάσεις. Είχε ήμουνα μέσα τα χτύπησε στο 0-0. Ναι, κι εγώ. Ο Λεοντίου είχε προσπαθήσει να κάνει το comeback. Είχε πάει σε Καβάλα, στον Απόλλωνα, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει. Δεν μπόρεσε το παιδί, δυστυχώς ποτέ. Ο Βέλνης τον πίστευε πολύ το Λεοντίου. Και γενικώς πολύ στον Παναθηναϊκό. Από τότε που ήταν στη Μαρκό, θυμάμαι. Ήταν αυτός, ήταν ο Πλιάγκας, αν θυμάσαι τον Πλιάγκα. Ναι, ήταν δύο-τρεις τέτοιοι παίκτες. Και ο άλλος ήταν που έκανε καριέρα. Καβάλα, Γιάννενα. Ποιος λες τώρα? Δεν θυμάμαι όνομα. Ο Πλιάγκας επίσης είχε στοιχεία πολύ ήταν. Καλά. Α, ο Τρυπότσέρης λες. Πήγε στο Λεβαδιακό. Όχι. Ποιος λες τώρα? Στον Παναθηναϊκό. Δεν μου έρχεται τώρα. Στον Παναθηναϊκό αμυντικός τότε ήταν ο Τρυπότσέρης. Μα αμυντικός μπακ ήταν. Το Ζαραδούκα. Όχι. Που πήγε το αριστερό μπακ. Δεν θυμάμαι. Εδώ βλέπω μεγάλη αισιοδοξία για πρόκριση της εθνικής μετά τις προβλέψεις Μίτσου. Μην πάρουμε και το Μουντιάλ. Λοιπόν, για πάμε. Άντε, πάμε. Χαίρετε. Ναι, και ο Φορίκου ήταν ταλέντο.
Και μάλιστα είχαμε βάλει και, και μυθική ρήτρα. Χαίρετε. Ο Πίπης. Καλησπέρα. Ναι. 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 Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Μια χαρά. Καλησπέρα, φίλε. Ο Στάθης είμαι από την Νορβηγία. Γεια σου, Στάθη. Γεια σου, Στάθη. Γεια σου, Στάθη. Πώς τα πάτε? Καλά, φίλε. Εσύ πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Ηρακλή, τι ματσάρα ήταν αυτή σήμερα στο μπάσκετ. Ματσάρα, ματσάρα, φίλε. Πολύ ωραία εμφάνιση. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι από την υπερένταση. Ναι, θα σου πω τώρα την πάρα αλήθεια. Θέλω να, όταν τελειώσει, ξέρεις, να πάω να δω αυτό το 7 λεπτό της EuroLeague. Τι να πω, πάντως, αυτό που μου άρεσε, ότι όταν γύρισε η Μπαρσελόνα το μάτι έτσι που άντεξε ο Ολυμπιακός, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Συνήθως εκεί το παιχνίδι στραβώνει, νομίζω. Ναι, ναι. Ήταν το κλειδί, νομίζω, εκείνες οι τρεις άμυνες, αν θυμάμαι καλά, που έβγαλε ο Χάρισον. Ναι, βέβαια, βέβαια, ο Χάρισον έχει κάνει δύο άμυνες, τρεις, γιατί πήρε και το επιθετικό. Τρεις άμυνες, ναι. Και έβαλε πάλι ένα, όπως και στο ΆΚΑ, στον τέρμι του Παναθηναϊκού, είχε βάλει ένα κρίσιμο καλάθι, ίδιο ακριβώς στυλ. Αλλά, καλάθι και φάουλ που πήγε μέσα. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι ήταν όλοι σε δαιμονισμένη κατάσταση, δηλαδή ήταν όλοι παθιασμένοι, πεισμωμένοι, δεν ξέρω, λες και παίζανε τελικό, να πούμε, ο Ολυμπιακός, λες και ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Και έπρεπε πάση θυσία να κερδίσει. Όχι, ήταν πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Λέω ότι ευχαριστώ να το παιχνίδι. Ναι, και απέναντι σε Μπαρτσελόνα νομίζω έχει την καλύτερη άμυνα, αν διάβασα σωστά. Αχ, πόρε, το διάβασες, δεν το ξέρω. Ναι, και τους βάλαμε σχεδόν 100 πόντους να πούμε. Ναι, 8-49 και ναι, καλύτερη φοβερό, άμυνα. Φοβερό, έτσι, φοβερό. Τι να πω, άμα όχι, όντως έχει την καλύτερη άμυνα. Το μισό να παίζει από αυτό που έπαιξε σήμερα. Δεν νομίζω ότι θες το μισό στην Ευρωλίγκα και από ένα σημείο και μετά, γιατί φορμαρίζονται και οι μεγάλοι. Ναι. Τι να πω, πάντως αυτά τα σκαμπανεβάσματα, δεν ξέρω πώς γίνεται. Έχει λογική, φίλε μου. Έχει λογική. Γιατί, έχει λόγο. Θα σου πω γιατί. Λόγω προπονήσεων και απουσιών, λες. Μα αυτό που πέρασε με το κορονοϊό Ολυμπιακό στο μπάσκετ και να μην είχε και τόσες λύσεις, έφερε την ήττα από την Μπασκόνια. Ναι. Δεν μπόρεσε να κοντράρει καθόλου παρά μόνο ένα για 7-8 λεπτά την Τζεσεκά στη Ρωσία. Τώρα που προπονήθηκαν κανονικά, που γύρισαν οι παίχτες, έκανε μια καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Πρέπει να την κρατήσει αυτή την εμφάνιση, αλλά μην σταθεί πάνω σε αυτή, να συνεχίσει. Και πολύ σημαντικό το ματς στο Βελιγράδι. Για να δούμε, μακάρι να πάει. Εσύ, Ηρακλή, το περίμενες καθόλου, δηλαδή είχες... Πάντα πιστεύω εγώ. Εγώ μπαλούνω πάντα το Παπαγγέλιο. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, μίλαγα με έναν φίλο μου από Αθήνα που είναι και για το πριν το μάτς και λέω, κοίτα να δεις, λέω, Ολυμπιακός, λέω, θα πάει να κάνει διπλό σήμα, μας τρελάνει. Και μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, καμιά τριαντάρα θα φάμε. Και μόλις έγινε το διπλό, τον παίρνω του λέω. Μου λέει, τι να πω, ρε φίλε, δεν πίστευα στα μάτια μου, λέει ο φίλος μου. Ήταν πραγματικά τρομερό. Τώρα για αύριο πάμε για νίκη. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Ναι, έτσι πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους. Βέβαια, γιατί... Καλά, δεν έχουμε εμείς και πολλές φορές. Εγώ δεν εμπιστεύομαι τη City, δεν την εμπιστεύομαι με τίποτα. Ότι θα κερδίσει, δηλαδή. Εντάξει, αυτοί που θα μπουν θα προσπαθήσουν να παίξουν το παιχνίδι. Τώρα το τι θα κάνουν, αλλού παπαγγελία. Εντάξει, σίγουρα θα έχουν το μυαλό τους και στο άλλο παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, δεν μπορεί. Εντάξει, θα σου πω γιατί δεν την ενδιαφέρει εσύ το άλλο το μάτς. Ναι. Ναι, ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, άμα στραβώσει το Ολυμπιακό, να μην στραβώσει και το άλλο. Αυτό λέω. Καταλαβες. Ναι. Ωραία. Να πω, εντάξει, πιστεύω να πάμε καλά. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, ρε φίλε. Να πω κάτι στον Κώστα. Ναι. Ναι. Κώστα, μ' ακούς? Βεβαίως. Ακούγα την Κυριακή, απλά έτσι, που μου ακούστηκε έτσι λίγο άσχημα, που σε πήρε την εκπομπή με το Μιαούλη που ήταν την Κυριακή το βράδυ. Ναι, ναι. Και πήρε αυτόν που δεν συμπαθώ εγώ, τέλος πάντων, ο Τόνι. Και χαιρετάει πολύ, ξέρω εγώ, ζεστά εγκάρδια τους δύο δίπλα σου και λέει για σένα χαιρετώ και τον άλλον εκεί, τον τρίτο. Και ακούστηκε πολύ άσχημα, ρε παιδί μου. Λες και δεν έχεις όνομα εσύ. Λες και είσαι, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζομαι, καλύτερα. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι όμως, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, εγώ που ακούω την εκπομπή δεν μου αρέσει να ακούγεται. Δεν ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει δηλαδή να τον συνετίσετε, δεν ξέρω. Εγώ να τον συνετίσω.
Δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή, πώς να σου το πω, σεβασμός τουλάχιστον. Άμα δεν θες να μιλήσεις με το συγκεκριμένο, δεν, από μένα έχει το ακαταλόγιστο συγκεκριμένο. Οπότε δεν εντάξει, δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί, αλλά τέλος πάντων ακούγεται πολύ άσχημο γενικά. Έγινε, αδερφούλη. Λοιπόν, χαιρετώ. Να σε καλά, ρε φίλε. Το Σιόντι λες. Το Σιόντι. Παίζει ακόμα αυτό, εσύ, στα Γιάννα. Ο Σιόντι. Το όνομα δεν θυμόμουν. Ο Σιόντι, ναι. Για το Σαμαρδέαν που στέλνετε κάποιοι, ο Σαμαρδέαν, εγώ θεωρώ ότι αν ήταν υγιής, αυτά τα οποία θα βλέπαμε θα τρίβαμε τα μάτια μας. Αλλά είχε θέματα. Έκανε μαγικά πράγματα, ρε. Τρομερή. Μαγικά, μαγικά. Εγώ νομίζω δηλαδή σε θέμα τεχνικής, να το πω έτσι, τεχνικής, είναι σίγουρα στους τρεις κορυφαίους που έχουν έρθει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά ήταν γυάλινος, ήταν και λίγο το μυαλό του τραχανά, σου λέγαμε προχθές για τραχανά. Τραχανά. Και ο Σικαμπάλα ήταν παιχταράς. Ναι. Ήθελε να μάθει και μπάλα στο Ριβάλτο. Ήταν, είχε τεχνική. Τρομερός τεχνίτης. Τρομερό σύνθημα. Μα το βάλει το λίγο μπάλα. Ο οποίο Σαμαρδέαν όταν το είχε πάρει Παναθηναϊκός, να θυμάστε, ήταν η χρονιά μετά τη Ριζούπολη. Mm-hmm. Υπήρχε μια μιζέρια, μια κατάσταση περίεργη και ήταν ποιο είναι αυτό. Γιατί περιμένανε στον Παναθηναϊκό ένα δεκάρι, ας πούμε, όνομα. Ήταν εκείνη η εποχή, ας πούμε. Και... μα πραγματικά εκείνο το καλοκαίρι, ρε, υπήρχε μια μιζέρια στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Και τελικά φοβερή. Πήρε ντάμπλε, φίλε. Δηλαδή, τι είναι το ποδόσφαιρο, ρε, φίλε. Θυμάμαι. Με προπονητή Zoom. Με μεταγραφές όλες. Σε αυτό ένα περίεργο στυλ μεταγραφών. Το βγήκαν. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος. Και ο Ζουτάουτας ήταν σε αυτήν την ομάδα. Ζουτάουτας, ο Μάριτς ήταν. Το αριστερό μπακ ήταν παιχταρά. Ο Μίρ που βγήκε. Ναι. Ο Γκονζάλης που τον απέκτησε το χειμώνα. Ναι, Γενάρη το πήρε. Έδωσε. Ο Γκονζάλης ήταν μεταγραφέρα. Ναι, έδωσε το κάτι παραπάνω. Του βγήκαν. Εντάξει. Αυτό που λέει ο Κώστας και πάμε παρακάτω. Θυμάμαι, παιδιά, Πατραϊκός Παναθηναϊκός έχω πάει στην Πάτρα αρχές σεζόν. Κύπελο. Πού είσαι, Μίχη, στον Πατραϊκό. Ναι, κύπελο, αρχή σεζόν. Είχαν πάει, ξέρω εγώ, ήταν χίλιοι Παναθηναϊκοί, 1500 πόσο ήταν εκεί από την Πάτρα, 90 λεπτά Μπινελίκη. Ήταν αρχή σεζόν μετά την Ριζούπολη. 90 λεπτά. Μα εδώ δεν θυμάσαι, εσύ, σε ένα φιλικό που έγινε στην αρχή από τα πρώτα φιλικά. Ναι, με τις φανέλες. Με τη φανέλα. Τον κόλ του Σαμαρδεάν. Το σκαφτό που είχε κάνει με τη Βίλεμ, νομίζω ήταν. Νομίζω με τη Βίλεμ. Ναι, ναι, με τις φανέλες πήγανε να πετάξουν φανέλες οι παίκτες στη... και τις πετάγανε πέξω. Μιλήσαμε για τρομερά πράγματα. Ναι, ναι. Άντε, λέει, παιδιά, πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα, παιδες. Έλα ρε. Ναι, ένα χαμένο ταλέντο. Εγώ μιλάω. Δεν σκεφτόμουν, Βασίλη, σήμερα, το πιστεύεις. Ναι, και λέω θα είναι ο Κώστας, λέω να πάρω κάτι. Σε σκεφτόμουν, δηλαδή μη σου πω ότι βγήκα σήμερα αντί για Παρασκευή που ήταν στο πρόγραμμα για σένα, γιατί διάβασα... πες μου τι είναι, γιατί βγήκες για μένα. Θα σου πω, διάβασα τη Jerusalem Post. Κάτσε, βρε, διάβασα τη Jerusalem Post ότι ο επικεφαλής του διαστημικού προγράμματος του Ισραήλ, ο πρώην, είπε ότι υπάρχει ζωή στο διάστημα, τέλος πάντων. Και μετά από σένα. Καλά οι καρδιακοί να κλείσουν το... Και ότι ο κόσμος δεν είναι έτοιμος... Και ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για να δει πραγματικά τι υπάρχει. Ρε παιδί μου, εγώ έχω πει το εξής, Κώστα μου. Ναι. Εγώ λέω βακτήρια υπάρχουν σε θαλασσινό νερό εκτός πλανητικής γης. Ναι, αλλά εδώ αυτός δεν μου φάνηκε να μιλάει για βακτήρια πάνω. Τι περιμένεις να δεις δεινόσαυρους, δηλαδή μακάρα να πάμε σε ένα κλόνο της γης να βρούμε και δεινόσαυρους. Π.χ. αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όνειρο. Έχουν βρει 5 κλόνους της γης. Αυτό που λες τώρα είναι το λιγότερο. Που έχουν βρει, τι έχουν βρει, είπες. Όχι, λέω, είπε αυτός ότι υπάρχει ζωή στο διάστημα, τέλος πάντων. Και ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να μάθει τι υπάρχει. Αυτό το έκανε δίνει. Ναι, ξέρετε τι το λέει αυτό, Κώστα μου, γιατί δεν είναι όλοι μορφωμένοι, δεν έχουν πάει όλοι πανεπιστήμια δημοτικά, είμαστε τώρα σε κορονοκατάσταση, πρέπει δηλαδή αυτά τα ακούν οι τζιχαντιστές και πιάνουν τα όπλα. Το έχω πει πολλές φορές. Είναι αμόρφωτη. Ή πως έκαθε να κλείσει την καρδιά του στο Παναθηναϊκό, ισχύει. Αυτό είπε. Είπε αυτός ότι θέλει. Τώρα θα γίνει σε 3 χρόνια. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 23 ο Ζέκα.
Μέχρι το 23. Ναι. Εντάξει, την 3 χρόνια. Δεν μπορεί να το σπάσει το συμβόλαιο. Πώς να το σπάσει, ρε Βασίλη. Κι εγώ είχα συμβόλαιο με την Νόβα και το σπάσα. Πλήρωσα 200 ευρώ και το σπάσα. Έτσι έχουμε. Βασίλη. Έλα, γεια σου, παιδιά, γεια σα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, παιδιά. Ωραίο με το συμβόλαιο. Λοιπόν. Το πάμε. Γεια σου, φίλε. Το σπάσα, πάμε, χαίρετε. Ναι, παιδιά, μαζί μιλάμε. Μαζί, μαζί. Ναι. Ναι. Γεια σας, Άρης Φιλανδησάκ. Τώρα μετά το Βασίλη, το τι και να πεις, τι ήθελε να πω, τι ήξερε και τα λοιπά. Δεν με το ζέκα και έχασες λίγο το αυτό, είπε ωραία. Ναι, δηλαδή... δεν υπάρχει ο άνθρωπος, εντάξει, είναι μια ομάδα μόνο. Επανέφερε μας τη γη. Τι να επαναφέρω, ρε γάμο, τώρα, έτσι όπως γίναμε να με το πει, έχασα την μπάλα. Και εγώ είχα συμβόλαιο την Νόβα και το σπάσα. Τι είπε ο Θεός. Τι είπε ο Θεός. Πω, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Πώς να ακούσει αυτό, ρε. Όσο το σκέφτομαι. Τρομερό όμως. Τρομερό. Ήταν, μιλάμε. Ατάκα απίστευτη. Πέρασα 200 φουλάκια. Δεν υπάρχει. Μιλάμε, είναι μια ομάδα μόνος. Τρομερός. PlayStation μέσα σήμερα, εξωγήινη 10, λεωφόρο, όλα. Όλα ωραία. Ναι, ναι, ναι. Περιεκτικός. Ναι. Μιλήσαμε για τα πάντα σε 3-4 λεπτά. Γκανιώτες. Όλα και τα να νικήσεις, και να νικήσεις τη λεωφόρο, γιατί στην Τούμπα θα είναι δύσκολο. Ναι, στο λεωφόρο. Εδώ να ξέρω το πώς λεωφόρο, αλλά δεν δίνει εκεί. Χαμός. Ωραίος. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Για λέει, Βασίλη. Εγώ είμαι ο Άρης. Τώρα από εδώ και πέρα, συγγνώμη, τους λέμε όλους Βασίλη. Έχεις μείνει στο προηγούμενο, δεν πειράζει, κατανοητό. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Είπαμε, είναι τόπο άνθρωπο. Δεν μπορώ, παιδιά, γελάμε το συμβόλαιο, συγγνώμη. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει, αλήθεια σου λέω. Ναι, ρε, πείτε το. Εγώ γελάμε το Δεσίλη. Πείτε τα εσείς. Λέγε ρε Βασιλέλα, πάμε να τους βγάλουμε από τη δύσκολη θέση. Πάλι Βασιλέλα. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο για την ομάδα της. Καταρχήν θέλω να πω στο φίλο, τώρα βέβαια δεν είναι η ώρα μετά το Βασίλη, δεν μπορώ να το. Ήμουν εκείνη την ώρα όταν το άκουσα. Σε έναν φίλο που παίρνει από την Λεφταρά από την Ουκρανία, ότι υπάρχουν και κάποιοι αργόσχολοι ρε παιδιά και τα λοιπά, που είναι πολύ σύνηθες να πηγαίνουν στα προπονητικά κέντρα ομάδα όταν δεν συμβαίνει. Γιατί τι κάνει τόσο εντύπωση. Το αργόσχολο εγώ βέβαια το βάζω μέσα εισαγωγικά, αυτό το κανονικά. Εντάξει, και αυτό βγαίνει καθώς και λίγο και κάθε μέρα στα ραδιόφωνα είναι. Τι έγινε. Τον ακούμε κάθε βράδυ, δηλαδή δεν σας ακούω κάθε βράδυ, τέλος πάντων, τον ακούμε κάθε βράδυ. Δεν χρειάζονται τέτοιοι σχολιασμοί. Εντάξει. Σε εισαγωγικά ηρωνική, ας πούμε. Για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό σας κέφι, θέλω να σου πω. Περισσότερα παιδιά συμμετέχει όλοι βέβαια στην κουβέντα, εννοείται. Με αφορμή τα τελευταία και το σημερινό δηλαδή. Τώρα βέβαια η παρουσία μου Μελισανίδη καλά έγινε και πήγε και του τάπα και τα λοιπά. Νομίζω βέβαια ότι με αυτό δεν ξέρω κατά πόσο διορθώνονται οι πράγματα. Ήθελα να σταθώ σε κάτι που είχε ανεβάσει και στο site, το 365, στο οποίο εγώ έμεινα. Αν βέβαια ισχύουν έτσι όπως ακριβώς υπόθηκαν από τον Μπακάκη, το οποίο ουσιαστικά αυτό που είπε εμένα μου έλεγε γενικότερα ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλημα στα πολιτεία και ένα πρόβλημα συνεννόησης. Δηλαδή, όταν απευθυνόμενος στον Καρέρα, απαντώντας του για το τι φταίει, όταν πήρε το λόγο, είπε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και αυτά που του ζητάει. Δεν ισχύει. Ρε φίλε, κοίτα, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, αλλά εγώ θα θεωρήσω ότι ισχύει, αφού έχει γραφτεί. Αν αυτό ισχύει, υπάρχουν δύο τεινά. Είτε ότι ο Καρέρα θεωρεί ορισμένα πράγματα δεδομένα για τους παίκτες. Αλλά να σου πω κάτι, δεν... Ναι. Ας πούμε πέρυσι ο Μπακάκης για ένα μεγάλο διάστημα είχε πάει πολύ καλά με τον... Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι δεν κατάλαβε πέρυσι, τι κατάλαβε μάλλον πέρυσι που δεν καταλαβαίνει φέτος. Πάντως η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος έτσι, παρότι ο Μπακάκης είναι θεωρώ από τους χειρότερους παίχτες φέτος. Σαφώς. Μοιάζει από προσανατολισμένη η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια, στα άσχημα αυτά παιχνίδια που έχει κάνει τέλος πάντων. Πάντως να σου πω κάτι, αυτό που δηλαδή βλέπω εγώ... Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, πραγματικά, ειλικρινά θέλω να σου πω κάτι, είναι η αλήθεια πάντως, πίστεψέ με. Από το πρώτο λεπτό σκέφτηκα ότι δεν θα πάει καλά το παιχνίδι. Ρε Κωστά, δεν το λέω. Είναι από τις λίγες φορές που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή... Μα δεν είχε... Δεν το λέω για να κάνω ότι ξέρω, ας πούμε, γιατί και άλλες φορές έχει παίξει έκτρακικά μάτς.
Εγώ και δεν έχω πει το ίδιο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από τις πρώτες 10 έτσι, στιγμές του αγώνα, λέω δεν θα πάνε καλά τα πράγματα σήμερα. Προσεπήρως αυτό που λες, το βλέπω επειδή το βλέπουμε κάτι φίλους, φίλους μου, εδώ είχαμε ζεστεί και το κοιτάζαμε, και οι τρεις λέγαμε το ίδιο. Κάτι δεν είχαμε το feeling, λέμε παιδιά θα στραβώσει το μάτς. Το λέγαμε όλοι, λέγαμε κάτι δεν ξέρω, δεν μας έβγαινε, κάτι δεν μας έβγαινε καλό. Τώρα το γιατί δεν ξέρω, είναι αυτό που εκπέμπει η ομάδα, είναι το ενεργειακό που λένε αυτό το πράγμα που σου βγάζει. Μπορεί, αλλά πάντως αν δεν ήταν, ξεκίνησε το παιχνίδι και ήταν σαν καλά, να όταν... είναι μια ταχύτητα κάτω, ρε παιδί μου. Σαν, σαν να είναι κουρασμένοι πριν αρχίσει το μάτς. Και περιέργως, εμένα... όσο πέρναγε η ώρα, δηλαδή στο τελευταίο ας πούμε 20 λεπτό, τότε φάνηκε, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε λογικά να είναι στην αρχή η ομάδα, να είναι πιο φρέσκια, ήταν στο τέλος. Ήταν στο τέλος, βέβαια, τρελό, γιατί... δηλαδή, το... Κοίτα, στο τέλος Κώστα, εγώ δεν μένω ούτε σε αυτό. Και έκανα το σταυρό μου, στο τέλος λέγαμε, το παρακολουθήσαμε. Όχι, δεν το λέω για να... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν το λέω για να εξοραίσω την κατάσταση, ας πούμε. Βρε, σε καταλαβαίνω. Ήταν τραγική η κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Όταν κάνεις την πρώτη ευκαιρία στο 73, τι να πεις τώρα και τι να κάνεις. Αλλά... Και όχι μόνο αυτό. Ήταν το γεγονός ότι βοήθησαν πολλοί αλλαγές του Παναθηναϊκού που δεν βγήκανε. Το ένα είναι αυτό. Και ναι, το δεύτερο, πραγματικά... Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση όμως ότι οι 5 που μπήκανε μέσα οι της ΑΕΚ ήταν καλύτεροι από αυτούς που βγήκανε. Εγώ εδώ θέλω να καταλήξω, γιατί δεν τελείωσα, δεν απόσωσα την προηγούμενη κουβέντα μου. Και θέλω να σου πω το εξής. Με αφορμή λοιπόν αυτό που έλεγε ο Μπακάκης, διότι να για μένα συμβαίνει. Ή ο Μπακάκης, αυτό που καταλάβαινε πέρυσι δεν καταλαβαίνει φέτος, και πιστεύω δεν είναι μόνο άποψη δικιά του. Εμένα με πάει άλλο. Δεν νομίζω να είναι έτσι. Απλά το είπα γιατί έτσι όπως αναφέρθηκε, ακούστηκε περίεργα, ρε παιδί μου. Κάποιος ένας προπονητής που δεν τον καταλαβαίνει παίχτες, δεν μπορεί να κλείσει χρόνο σε ομάδα, έτσι. Ναι, δεν γίνεται. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα είναι υπάρχει, ότι υπάρχει. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι στα αποδυτήρια, είναι έξω από τα αποδυτήρια. Είναι δίπλα, πολλές φορές υπάρχει. Το έχω πει να το πω και τώρα γιατί είναι... Μάλλον δεν είναι επίκαιρο, αλλά πάνω σε συζητήσεις που γινόντουσαν για τις μεταγραφές και λέγαμε με τα παιδιά έτσι και το μεσημέρι κυρίως το πρωί με τον Βασίλη και τον Βάιο. Ο Καρέρα... Στην άμυνα έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην άμυνα που μπορεί να φτιάξει. Δηλαδή, δεν είχε, το μόνο που είχε πει ήταν ότι αν μπορεί να μείνει ο Βράνιες, ας μείνει. Και από εκεί και πέρα δεν είχε ιδιαίτερο άγχος για τα πρόσωπα που θα είναι στην ομάδα, τους αμυντικούς. Γιατί πίστευε ότι την άμυνα θα μπορέσει να... Δηλαδή, πιο πολύ τον ένοιαζε να πάρει ένα-δύο παίχτες μεσοεπιθετικούς, ας πούμε, που να μπορούν να κάνουν διαφορά. Όπως εγώ το Λιβάη Γκαρσία, τέτοιου στυλ και άλλοι παίχτες που έχουν έρθει, ο Σαριφάρ κτλ. Παρά για αμυντικούς. Γιατί το θεωρούσε δεδομένο ότι θα έχει καλή άμυνα. Πάντως Κώστα, για να πω δύο κουβεντούλες ακόμη, για να με μακρηγορήσω, γιατί αυτό που λες εγώ δεν το γνωρίζω ουσιαστικά, γιατί είναι κάτι μέσα από την ομάδα την οποία καλύτερα το ξέρει κάποιος που έχει το ρεπορτάζ είναι κοντά στην ομάδα και δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ σου λέω αυτό που βλέπω, αυτό που βγάζει η ομάδα. Εκείνο πάντως είναι δύο-τρία πραγματάκια που έχουν κάνει εντύπωση και να κλείσουμε αυτά. Το ένα είναι, ο Σιμάνσκι έχει εξαφανιστεί, ενώ ήταν μικρότερο χρονικό διάστημα έξω από το Γαλανόπουλο. Μου κάνει εντύπωση το ένα. Κοιτάξτε, το δεύτερο, άντε να το ολοκληρώσω. Α, συγγνώμη. Ναι. Όχι τίποτα. Για να, όχι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν τον έχει εξαφανίσει. Δηλαδή θα μπει ο Σιμάνσκι. Μου κάνει εντύπωση πάντως που δεν έχει πάρει ούτε δεκάλεπτο. Ενώ είναι έτοιμος πιο πριν από το Γαλανόπουλο. Με μικρότερο χρονικό διάστημα εκτός. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και αυτό μπορεί να είναι συγκυριακό. Η ομάδα φέτος, τη μεγαλύτερη ένταση, αυτοσυγκέντρωση πραγματικά που έχει βγάλει σε παιχνίδι, εγώ την είδα μόνο στο δεύτερο ημίχρονο με τους Γερμανούς. Και το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που μου βγάζει ο Καρέρα τελικά, αν είναι κάπου να του ρίξω ευθύνη σε αυτό το πράγμα που βλέπω, είναι το εξής. Και το, εμένα μου φάνηκε ξεκάθαρα με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Έβγαζε μάτια θέλει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ότι ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να παίξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι μια ομάδα την οποία όταν πέρσι την πήρε την ομάδα, έκανε γραμμές κοντά. Αμέσως έδωσε ταυτότητα, αρέσει. Μετά από τα 2-3 πρώτα μάτς. Σφιχτές, άμυνες. Αν θυμάσαι μετά τη Λαμία δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω ότι καταρχάς φτιάχτηκε σε χρόνο ρεκόρ το αμυντικό κομμάτι που ήταν τεράστιο πρόβλημα πέρυσι στον πρώτο γύρο. Παίκτες αυτοσυγκεντρωμένοι, παίκτες να γυρίζουμε, θυμάμαι ένα Λιβάγια που να προσαρμόζει το παιχνίδι του στο σύστημα, φέτος νομίζω ότι... Μα κοίταξε, στο λίγο... Χαριλάου αν θυμάσαι μπήκε ένα γκολ στο 3 και με ένα πολύ καλό Άρη και με κόσμο βέβαια
Και μετά σχεδόν δεν ανησύχησε η ομάδα. Μα ακριβώς αυτό σου λέω. Και το τελευταίο αυτό να σου πω και να κλείνω είναι το εξής. Νομίζω ότι μου δίνει την εντύπωση σαν να έχει χαθεί σε επιλογές. Προσπαθεί να προσαρμόσει τους παίκτες στο σύστημα που έχει, αντί για αυτό που το σύστημα όχι, μπορεί όχι, να έχει στο μυαλό. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι ο Καρέρα, όχι. Κώστα, ξέρεις για μένα είναι το πιο χαρακτηριστικό. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος μετά από τα πολλά χρόνια που φωνάζαμε για εξτρέμ. Φέτος τα έχουμε και πρέπει επιτέλους αυτόν τον Λιβάγια, επειδή είχε και το χρόνο να κάνει την προετοιμασία, βάλ τον εκεί που πρέπει να παίζει, έστω και αν δεν παίξει μέσα από τους Ανσαριφάρι ή τέτοιο. Αλλά υποστήριξε ένα σύστημα. Κάτι να βλέπουμε που να είναι λογικό μέσα στο γήπεδο. Κοίτα, για το Λιβάγια πιστεύει ότι εκεί μπορεί να παίξει καλύτερα. Γι' αυτό τον βάζει εκεί. Ξεκάθαρα. Δεν τον βάζει από ανάγκη. Τέλος πάντων, είδομε, πάντως τα πράγματα είναι δύσκολα. Και τα μάτια που έρχονται, πολύ δύσκολα, συμφωνώ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή το περάσαμε έτσι, το μάτι της Κυριακής το φοβάμαι. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Στηριζού πολύ. Το φοβάμαι όχι να το χάσουμε, αλλά δεν θα το κερδίσουμε. Το φοβάμαι να μην το κερδίσουμε. Θα δείξει. Θα δούμε. Κοίτα, μετά από αυτό που είδαμε την Κυριακή, όλα τα παιχνίδια είναι... Ακριβώς δεν το είπε στο Παναθηναϊκό, έτσι. Ο όχι, ρε, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Αυτό που ήταν να κάνει το έκανε. Εξαιρετικός, ναι. Δεν το συζητάμε. Άλλη μόνο, να λέμε την αλήθεια. Αλλά με αυτή την εικόνα λοιπόν, που είχε η ΑΕΚ, όντως, δεν είναι ακριβώς. Εκείνη το θέμα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά. Καλό βράδυ. Χάρη, καλά, ρε, φίλε, καλά. Πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Θανάση Ευρωβουλευτής. Γεια σου, Θανάση. Κάνετε. Έλα, Θανάση μου. Καλά, εσύ πώς. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Διονύση. Γεια σου, Καλή. Να μιλήσω για μπάσκετ, θέλω, για τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού. Ναι. Πραγματικά την πανηγύρισα έξαλλα. Το χρειαζόμουν εγώ προσωπικά αυτό μετά. Εντάξει, και το ξεκίνημα του Ολυμπιακού, του μπασκετικού, έπαιρνα κάποιες νίκες, δεν έπαιζε το εντυπωσιακό μπάσκετ. Μετά είχαμε μια κοιλιά και λόγω κορονοϊού κλπ. Και σήμερα είδα κάτι το διαφορετικό. Πολύ καλό μπάσκετ, επιθετικό, πήραμε από όλους. Η Ηρακλή ξέρει τι έγινε με τον Ζανσάρλ, γιατί στην αρχή θυμάσαι ότι ήταν απίστευτος. Μετά γιατί δεν πολύ εμφανίστηκε στη συνέχεια, τραυματίστηκε τίποτα. Όχι, δεν είχε. Απλά επιλογή ήταν, ναι, επιλογή. Γιατί πήγαινε πολύ καλά και ο Βεζένκοφ. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τον ξαναέβαλε σε ένα σημείο, τον έβαλε σαν πεντάρι. Τον θυμάσαι. Έβαλε, το θυμάμαι αυτό. Ναι, τον έβαλε κατά πάλι. Ένα διάστημα σαν πεντάρι. Αλλά μετά πήγε πολύ με Βεζένκοφ, όπου του βγήκε. Και το Βεζένκοφ έπαιξε και μεγάλο σουτ. Και μεγάλο σουτ έβαλε. Το τρίποντο είχε ένα δίποντο, θυμάμαι, και τα 4-5 μέτρα. Ναι. Εγώ δεν σου κρύβω ότι με τον Ζανσάρλ στην αρχή λέω θα είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει, έλεγα. Γιατί λίγο που τον είχα δει, δεν μου γέμιζε το μάτι. Φίλε, και εγώ να ξέρεις, δεν το κρύβω, είχα την ίδια άποψη με σένα ότι ρε παιδί μου θα βοηθήσει. Όχι ότι τον ήξερα. Απ' την άλλη μου έλεγε ο Ζέρβας, εδώ που ερχόμουν πιο νωρίς, γιατί πλέον πηγαίνει στη δουλειά, εμείς που έχουμε τη δυνατότητα 4-5 ώρες νωρίτερα για να πούμε καμιά κουβέντα με κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, μου έλεγε ο Ζέρβας, περίμενε και θα δεις τι παίχτες είναι ο Ζαν Σάρλ. Το έλεγε. Και περίμενε. Ναι, οπότε, ναι, οκ. Okay. Τώρα, κάποιος είπε, πέταξε μια μπηχτή για τον Έλλης. Δεν μπηχτή, είπε ότι... Ότι ναι, δεν βοήθησε. Πράγματι, ο Έλλης δεν είναι ο περσινός Έλλης. Δεν νομίζω, πέρα από κάποια παιχνίδια που έχει κάνει καλές άμυνες, έχει πάρει τα rebound. Καλός rebounder είναι, ναι. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, να είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν θα τον αδικήσω. Δηλαδή, αυτό που δεν θυμάμαι ποιος το είπε, νομίζω από τη Σιτία το παιδί, δεν θυμάμαι ποιος το είπε αυτό. Και εγώ δηλαδή έχω κάποιους ενδιασμούς για τον Έλλης. Αν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Κοίτα, για παίκτη που έρχεται από πάγκο. Εσένα σε αρέσει με αυτά που είσαι μέχρι τώρα. Μ' αρέσει. Χρήσιμος ψηλός είναι. Εγώ θα ήθελα και. Εντάξει, εγώ θα ήθελα και σκόρερ στην ομάδα. Εγώ έχω περίεργα γούστα, αλλά αυτό τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Κοίτα. Σε υπονορμάλες συνθήκες ο Μάρτιν θα παίζει το μεγαλύτερο διάστημα. Γιατί ο Μάρτιν έχει βγει. Μπαίνει στην κατηγορία με Χάντερ, με Ντάνστον, με Χάινς. Εκεί σε αυτή την κατηγορία θα μπει κι αυτός. Σίγουρα, το πιστεύω κι εγώ. Τώρα Σλούκας πάρα πολύ καλός, αυτόν Σλούκα θέλουμε, να δικαιολογήσει τα λεφτά του. Αν και δεν του μπήκανε και τα τρίποντα, πήρε 4-5, νομίζω ένα στα 6 τρίποντα είχε ή ένα στα 7. Καλά έκανε όμως και τα πήρε. Ωραία, καλά έκανε, σε κάποια φάση όμως δεν έχανε το άλλο, θα χάναμε το παιχνίδι. Αλλά μεγάλος Χάρισον εκεί στο τέλος που έβαλε το καλάθι και το φάουλ. Και κάποιος πριν είχε βάλει ένα δίποντο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ ήταν, ναι.
ωραία και ουσιαστικά ξεμπλέξαμε από αυτό το... Πήραμε και εμείς θάρρος για τη συνέχεια. Και ένα τελευταίο. Λοιπόν, πριν χρόνια, έτσι όπως είχε αρχίσει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, μου θύμισε ένα παιχνίδι, δηλαδή σε τέτοιο μεγάλο σκορ, τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θυμόμουν. Ένα παιχνίδι το 2003, το θυμάσαι το καθόλου, πού να θυμάσαι τώρα. Το Estudiantes Ολυμπιακός 14-32. Όχι, όχι, ήταν ένα παιχνίδι πάλι με την Μπαρσελόνα, στο Παλάου Πλαγκράνα. Ναι. Λοιπόν, με Σούμποντις τότε εμείς, Ντεμάρκο Τζόνσον. Όχι, την ομάδα, Γκόρενς Γιούρακ. Όχι, όχι, νομίζω πιο πριν. Λοιπόν, και πιο πριν ήταν, χάσει... με Μάρκοβιτς. Μπράβο, ναι, Μάρκοβιτς που το είχε, νομίζω τα παιχνίδια τα δείχνει ή το Τέμπο τότε ή το Μάτζικ Πειραιά, δεν θυμάμαι καλά. Απλά το είχα δει εκείνο το παιχνίδι και ήταν υψηλό σκορ, το ψάξα. 80-77 είχαμε χάσει. Να πω μία στα γρήγορα έτσι να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Λοιπόν, Μπουντούρι, Χαρίση, Μωρίς Εύανς, Νένατ Μάρκοβιτς, Πρίντεζης που δεν έπαιξε, Γιαννουζάκος, Μαντζάνας που δεν έπαιξε, Τόμιτς, Τσιγκάνοβιτς, θα θυμάσαι, Μοράλες, Ντεμάρκο Τζόνσον και Ινάκη Ντεμιντέ Γκέλ. Ο Μοράλες, ο Ισπανός. Λοιπόν, και από την Μπαρσελόνα, Βαρεχάο που πήγε μετά NBA, Ντελαφουέντε, Γεσικεβίτσιους, Ντουένιας, Ναβάρο, Μποντιρόγκα, Φέμερλινγκ που τον είχαμε εμείς ή πριν, δεν θυμάμαι, Φούτσκα μετά και κάτι άγνωστο. Ναι, άγνωστο. Υπάρχει να ξέρεις και στο YouTube το Ολυμπιακός Μπαρσελόνα από τον Κορυδαλό με αυτή την ομάδα. Είχαμε χάσει, ναι, είχαμε χάσει μετά. Και άμα νικάγαμε, περνάγαμε στην επόμενη φάση. Εκείνο το παιχνίδι. Πάντως, μάτς που είχαμε φύγει με μεγάλη διαφορά και το χάσαμε στην Ισπανία, πρέπει να ήταν τη χρονιά του Ευρωπαϊκού με Ιφκοβιτς, όπου κερδίζαμε 14-32. Με την Estudiantes. Το πρώτο Ευρωπαϊκού. Ναι, ναι. Κάτσε, το πρώτο Ευρωπαϊκού. Για ναι, το πρώτο, λέω, ναι. Δεν το θυμάμαι καλά. Έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα ξαναπούμε την Πέμπτη πρώτα Θεός μετά τη Λέστερ και ο Θεός μαζί μας. Λοιπόν, αύριο εμείς.